ξαφνικά σήμερα το πρωί. Και έτσι ξαφνικά έφυγε από τη ζωή μας. Ναι, έφυγε. Ενώ προχθές δεν ήταν που λέγαμε τα χρόνια του πολλά, που είχε γενέθλια. Που δεν είχε γενέθλια. Δεν είχε γενέθλια τη προάλλη. Και είχε βγάλει και το καινούργιο άλμπουμ που έβγαλε και το δίσκο, το τραγούδι και έκανε το Λάζαρο, τη Αναστήνη. Τον είχα πιτζαμάκι τίσερ, παιδικό. Έλα ρε, παιδικό. Ναι, ένα ωραίο τυρκουάζ, βεβαίως. Τι λέρε. Και μετά κάποια στιγμή το φορέσανε και τα παιδιά. Το φορέσανε και τα παιδιά μου αυτό το τισερτάκι. Και κάποιο το πήρε από το σπίτι. Έλα ρε, αποκλείεται, το έφαγε το πλυντήριο. Το πλυντήριο τρώει μόνο κάλτσες το δικό μας. Καλά, αν έχεις δίκιο και το δικό μου τρώει κάλτσες, αλλά τρώει και κάτι άλλο. Καλή εβδομάδα θέλω... να έχουμε, καλή να είμαστε καλά και να ζούμε την κάθε στιγμή, γιατί είδες τι συνέβη. Το πόσο συνδέσανε τώρα την εκλογή με τον Μπάουι. Ε, όχι, εντάξει. Πολύ συμφίλο ρυζικό αυτό. Δηλαδή τραβηγμένο από τα σύριζα. Καλή. Ναι. Εντάξει, σου λέει, καμία σχέση. Ξαφνικά. Έχουμε πάρα πολλά. Και... πολλά και να παίξουμε και λοιπόν, να πούμε και να δούμε και καλεσμένους. Γι' αυτό θέλω να είστε εκεί, να πιείτε ένα καφέ ή να βάλετε ένα τσάι ή να βάλετε το φαΐ από την κατσαρόλα και να πάμε να το παίξουμε πάρα. Βεβαίως. Τον Τέρι αφήστε τον, έχει χαρά. Έχει χαρά ο Τέρις Χρυσός. Που είναι βασισμένο πάνω στην... στο κάποιο musical. Το καλέ του τέτοιου είναι, του Ιωδής της Χαράς. Το? Ιωδής της Χαράς. Ναι. Άντε ρε. Ναι. Δεν τα ακούω. Ε. Να. Μην του δίνεις θάρρος, δυναμώνει τα ηχεία. Ναι. Βέβαια, ο Τέρις Χρυσός θα έχει χαρά. Βέβαια θα έχει χαρά, αλλά πάμε να δούμε έναν άλλο Έλληνα που χάρηκε πάρα πολύ με τα καινούργια γεγονότα. Ναι, παιδιά, και με το που βγήκε ο Κυριάκος, αρχίσανε τους χορούς, τα πανηγύρια, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις και εδώ. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό τουλάχιστον. Δεν μπορώ. Βάλτο λίγο να βλέπω να κάνω λίγο. Είναι ωραία χορογραφία γιατί όλα έχει διαφορεθεί. Ξέρεις κάτι, αυτά θα τα έχει ξεπετυχώσει από τότε που χόρευε με τη Ραφαέλα. Καλέ, αυτά τα έχει ψωμοτήρι. Ξυπνάει το πρωί την ώρα που στήθηκε η Πορτοκαλάδα. Τσακατούκα. Καλά, το έχω έτσι. Το έχει, δεν θα πει τίποτα. Κάνε μου τσακατούκα. Όχι, τώρα με πα κόντρα. Τσακατούκα. Να το λέει, το βλέπει. Δεν το κάνει κιόλα, κατάλαβε. Ναι, αλλά το έχει αμερικάνικο πλάνο. Έτσι, μπράβο. Θα το κάνω καλέ. Θα βγω με το Λάκι. Να βγείτε να χορέψετε, να σε κάνει. Να με πάει στο αυτό το καινούριο που είχε ανοίξει και γίνεται χαμό. Τι έχει ανοίξει ο Λάκι. Που χτύπησε εσύ την δισκοπάλα. Ποιο το έχει ανοίξει, τι έχει ανοίξει. Ένα άνθρωπο το άνοιξε, ένα μαγαζί. Α, ναι, τι. Να με πάει ο Λάκης να χορέψουμε σε αυτό το καινούριο μαγαζί που άνοιξε, που εσύ εκεί όταν χόρευες έπεσες και χτύπησες την δισκοπάλα. Εντάξει. Το κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλοι χαρήκανε και βέβαια θέλω να σας πω ότι μία ψηφοφόρος. Νεοδημοκράτης, κυρία. Φαίνεται, παιδί μου, η γυναίκα που ψηφίζει. Εδώ ο Τσίπρας δεν ξέρει αγγλικά. Αυτή η κυρία με το χαίρεται. Για εσάς τι παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή ενός από τους δύο? Το καλύτερο παιδί μου. Μια καλή αντιπολίτευση, the best, yes. Simply the best, yes. Παρακαλώ, μια καλή αντιπολίτευση. The best, yes. Yes, of course, yes. Βεβαίως είπανε. Α, διάβασε τους Financial Times που λέγανε για τον Κυριάκο. Πριν την εκλογή γράφανε πολύ καλά. Όλοι γκάλια. Όχι, ότι λένε τώρα ότι αυτός μιλάει και αγγλικά, γαλλικά, έχουν υποδεί με τον άλλο. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά τα ξέρει. Υπάρχει πανεπιστήμιο, το γράφανε αυτό. Ότι θα φέρουν έναν μορφωμένο. Ότι θα ξέρει να μας μιλήσει. Λοιπόν, και βέβαια θέλω να σας πω, παιδιά μου, ποιος, ότι δεν είναι... Ποιος του περγούρι? Του Μίδα, που λέμε σήμερα, παιδί μου. Α, θα δούμε τον μπαμπά, τον... Αυτόν άνθρωπο που τη έκανε... Φωτό. Ποιο φωτό, καλέ, παιδί μου, έλα.
Ποιος τον έκανε, ποιος... Τη φωτό, καλέ, θα δούμε. Α, ωραία, θα δούμε τη φωτό. Πού είναι ο Τέρης Χρυσός που χαίρεται πάρα πολύ και καμαρώνει. Τον έχει βάλει εκεί πέρα. Ξέρετε ότι υπάρχει έτσι ένας μύθος. Ένας μύθος, αστικός. Δεν το ξέρετε. Αστικός μύθος. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρετε τίποτα. Ότι έχει μια σχέση ο Τέρης Χρυσός με τον Κυριάκο. Αυτό δεν το ξέρω. Τέσπα, το ξέρετε. Ναι. Υπάρχει ένας αστικός μύθος, κατάλαβες. Και έτσι βλέπουμε εδώ πέρα τον αγαπημένο μας Τέρη Χρυσό, όπου έχει καδράρει. Έτσι. Και βέβαια και συγκινημένος μας δείχνει ότι επιτέλους αυτό το πλάσμα που αγαπώ, εκτιμώ, συμπαθώ, βέβαια, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και ποιος του έδωσε, παιδιά μου, το άγγιγμα. Το γούρι, τον βοήθησε πάρα πολύ. Τον προμοτάρισε τρελά, γιατί αυτός είναι ο παν των μπασών των πατών. Εγώ, παιδιά, κατάλαβα ότι έχει ρεύμα από την Πέμπτη που ήρθε καλεσμένος σε εμάς. Εμείς, για να είμαστε κύριοι, καλέσαμε και τους δύο πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, και τον Μητσοτάκη και τον Μεϊμαράκη. Ο Μητσοτάκης δέχτηκε αμέσως. Πιστεύω ότι το έκανε πολύ καλό το Μητσοτάκη η παρουσία του εδώ. Βέβαια, άμα δεν πήγαινε στο πρωινό ο Μητσοτάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει, παιδί μου. Καλέ, πλήρωσε. Σου λέει, σε παρακαλώ, βγάλε με στην εκπομπούλα σου. Έτσι, μπορεί. Και να κερδίσει και το κοινό. Πάρα πολύ καλό. Ο Μεϊμαράκης. Του είπε ο Μεσσίας αυτόν θα ψηφίσει. Έτσι, βέβαια. Μεϊμαράκης δεν πήγε, έχασε να μάθεις. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω, παιδιά μου, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν έτσι λίγο πρόεδροι. Αλλά αυτός ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος ο διαφορετικός. Ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Ο αγαπημένος μας. Με το που πηγαίνει, έφαγε ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Ντύθηκε ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Έφερα το σουφλί μας στον πρόεδρο της καρδιάς μας. Φάτε ένα κοντοσούβι, πρόεδρε της καρδιάς μας. Περάστε, έρχονται και μπακλαβάδες, πρόεδρε της καρδιάς μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι μιλάς στην καρδιά του πρόεδρου της καρδιάς μας. Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί τώρα με πρέπει τα να τον αγγίξει την καρδιά του ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Και στη θέση της καρδιάς έχει βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, και θέλω τώρα να σας πάω, παιδιά μου, σε κάτι τελείως διαφορετικό. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Την ώρα που βλέπαμε όλα τα δελτία για να δούμε τι θα γίνει με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της καρδιάς μας τον άλλο. Βλέπω λοιπόν στο Sky, βγαίνει παρουσιάστρια και φοράει ένα κίτρινο σακάκι με μια μαύρη μπλούζα. Και πάει να συνδεθεί με τη Νέα Δημοκρατία και τι βλέπει. Τι είδε μπροστά της, το παράθυρο? Συνδεόμαστε απευθείας με το γραφείο του κυρίου Μεϊμαράκη στη Δάφνη. Ναντίν Χαρδαλιά μαζί μας από το αρχείο του κυρίου Μητσοτάκη στη Χαλκοκονδύλη. Ναντίν Χαρδαλιά στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη. Ναντίν, ξεκινώ από σένα. Ίδιο. Θέλω να το δω λίγο, τόσο παιδιά σας, παρακαλώ, δηλαδή, πάρα πολύ. Πεις. Μπορείτε να μου το κρατήσετε και να το δούμε λίγο. Έτσι να το... Αυτό. Κοίτα που έχει τη μαύρη μπλούζα από μέσα και το κίτρινο από πάνω. Και η μαύρη συγκεκριμένη δεν είναι μια φορά η Ζιβάγκο, η φορά ναι, του κάμισο. Είναι το ίδιο ντεκολτέ, το ίδιο πράγμα. Βέβαια, θέλω να πω... Να ρωτήσω κάτι. Ότι στο ίδιο βεστιάριο δεν τίνονται. Μα αυτή θα είχε πάει... Θα πήγε πρώτα από το κανάλι. Ωραία, πήγε πρώτα από το κανάλι για να ντυθεί η κοπέλα που κάνει το ρεπορτάζ να την Χαρδαλιά. Και γυρνώντας η παρουσιάστρια πήγε και είπε: τι φοράνε τα άλλα κορίτσια, ή θα ξέρει το βεστιάριο, τα δικά μας κορίτσια δεν ξέρουν. Ναι. Έγινε βέβαια εκεί, θέλω να σα πω. Μα είδες το Φρύδι πως σηκώθηκε μόλις είδε το παράθυρο την Αντίνα. Καλέ, σηκώθηκε το Φρύδι, πήγε πάνω στο μέτωπο κανονικά. Αλλά αυτή δεν έκατσε, τα νεύρα της ήταν πολλά. Πάρα πολλά. Και μετά από μία ώρα ξανακάνει εμφάνιση. Θα σε ρωτήσω αν από την πλευρά του κυρίου Μεϊμαράκη, αν οι επιτελείς του κυρίου Μεϊμαράκη εκτιμούν ότι πια μιλάμε για μια τετελεσμένη υπόθεση, για κάτι που έχει κλείσει. Άλλαξε! Πήγε μέσα, πήρε την γαϊδούρα, την είδε ολόκληρη έτσι να δείξει. Όχι, καλέ, φώναξε τη γαϊδούρα, γι' αυτό υπάρχει γαϊδούρα. Η γαϊδούρα είναι ο μεγάλος ο καλόδερος που κρέμονται τα ρούχα. Γιατί έχει ροδάκια. Γιατί για να φτάνει στις παρουσιάστρες μπροστά στην όψη. Δεν φέρε μου ό,τι να είναι, κίτρινα να μην είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, πια είπα. Τι λες, καλέ, θα πει παρουσιάστρια, φέρτε μου ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ποια έχει ακούσει να λέει, φέρτε μου ό,τι να είναι. Μα ό,τι να είναι, έβαλε. Δεν νομίζει ότι είναι σαν και σένα. Ό,τι να είναι, έβαλε. Φέρε μου να διαλέξω. Αγάπη μου, έφερε ίδιο σακάκι σε άλλο χρώμα. Ίδιο με το κίτρινο ήταν. Προφανώς όλα σακάκια τις έχουν σε αυτές τις ειδήσεις. Και δεν τις έχουν και κανένα. Και ίδια. Έτσι με το αυτά του, με το άλλο του. Πάντως να σας πω κάτι. Η χρονιά, δεν ξέρω, μπήκε στραβά. Μερικοί άνθρωποι είχαν πολλές Αυτό είναι μια ατυχία στη δουλειά. Να φύγει το 15. Το 15 λοιπόν παραμονή πρωτοχρονιά συμβαίνει. Όχι, γιατί στην κοπέλα που έγινε στο 16 της έτυχε στη δουλειά της, που πρέπει να έχει καλή ενέργεια, το μυαλό της συγκεντρωμένο, κίτρινο σακάκι. Ναι. Αλλά αυτή πα
παραμονή από το 15 της φάνηκε ότι πήγε... ήταν δύσκολα τα πράγματα. Κύψα στο πόδι, στο γόνατο, λίγο στο κεφάλι μου. Τι να σου πω, τι πέρασε, τι πέρασα. Είχα δουλειά, δυο δουλειές τα πήγαινε και το βράδυ. Με περίμενε ένας εφοπλιστής να πάω να του πω τα κάλατα. Έχασε το μεροκάματο. Έχασε τη δουλειά. Μπορεί να είναι ο ίδιος εφοπλιστής που την είχε καλέσει σε μια γιορτή και της είχε φέρει και γίδια, ναι, για να πει πιο καλά το μπήκαν στα γίδια στο Μαντρίν. Έσκασε που την είπε τα κάλαντα στο εφοπλιστή. Μήπως είναι παλιοημερολογίτης ο εφοπλιστής? Γιατί? Να πάει 14 μέρες μετά. Τώρα, α, τώρα έχουμε και αυτό. Τι? Ότι έχουμε και τους παλιομερολογητές. Όχι ρε παιδί μου, για να μην χάσει το μεροκάματο λέμε. Που είναι σπουδαίο, δεν θα τις έδινε και λίγα. Να πόσο να δίνεις τη θόδιο ο εφοπλιστής? Για να πει καλαντά. Για να πει καλαντά. Και μηνιά και αρχιχρονιά. Ναι. Πόσο να τις δώσεις, ξέρω εγώ, πόσο δίνεις εσύ? Καλέ, με συγκρίνεις εμένα? Μένα δεν έρχεται τη θόδη καν. Ναι. Όχι, λέω, ας πούμε, ρε παιδί μου, εσύ. Πόσο να είμαι εφοπλιστής εγώ και να παραγγείλω τη θόδη? Πρέπει να του δώσω ένα 500 άρικο. Ναι. Πώς? Καλά, σιγά, μην δώσω και για να πει τα κάλαντα. Δηλαδή, άμα την καλέσω ένα βράδυ για ένα πάρτι, τι θα πει? Μόνο τα κάλαντα, θα πει και καλά ακόμα. Δεν έχω όρεξη για πολλά, μόνο τα κάλαντα θέλω. Ναι, να μου χτυπήσει την πόρτα, να μου πει τα κάλαντα, να έχω του καλεσμένου και να φύγει. Όχι. Αν είναι να πει μόνο τα κάλαντα, το δέχομαι το 500. Ναι, αν είσαι εφοπλιστή. Ναι, αλλά 500 δεν είναι λίγα, το έχω η γυναίκα. Μα ναι, πια. Τώρα ένα άλλο φοβάμαι, παιδιά. Ναι, ότι θα χάσει κι αυτό κάτι. Τη δουλειά του. Λοιπόν, ο Πέσκε, παιδιά μου, θέλω να σα πω ότι μαγειρεύει τη Σπυροπούλου. Και δεν την ευχαριστεί. Γεύσει που την δοκιμάζει, ο τρόπο που τη μιλάει. Το τι... Δεν ξέρω, κάτι, κάτι την ενοχλεί. Δεν της άρεσε. Και αυτό βγαίνει προ τα έξω. Ο πολύ έξω. Κάτσε τα μακαρόνια, θέλουν λίγη ώρα. Και θα ξεκινήσουμε τον κοκορά. Έχει βάλει ένα παχαρικό πολύ έντονο, Σπετσέρικο. Στην Κέρκυρα, πολύ να πούμε τελικά. Συγγνώμη. Έτσι την κάνει. Πολύ νεύρα, πολύ έντονο. Πολύ έντονο. Θα σου πω εγώ. Έχεις βάλει ένα μπαχαρικό μέσα που είναι πολύ, πολύ έντονο. Της λέει σπετσέρικο γιατί κάνει παστιτσάδα. Η παστιτσάδα της Κέρκυρας από αυτό ξεχωρίζει. Αλλιώς θα ήταν μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα. Κόκκινη σάλτσα, αυτό. Κατάλαβες, αυτό είναι. Έχει, ναι, είναι μείγμα μπαχαρικών αυτό. Είναι έντονο, δεν μ' άρεσε. Να μας ξαναδώ αυτά. Αλλά δεν μπορεί να μην τσέχει μείνει και μάγειρας. Αλλά ήταν ένα σποκάρι. Αυτό έχει ξεκινήσει από λίγο πριν. Γιατί είπε την κοτσάνα, ανεπρίασε με τον εαυτό της και μετά ξέρετε τι κάνουν αυτές. Σε πάνω στους άλλους. Ναι. Παστιτσάδα κερκυραϊκή. Παστιτσάδα κερκυραϊκή, ναι. Με κόκορα ή κότα? Με κόκορα. Τι διαφορά έχει? Αλανιάρι. Ο κόκορας, ναι, με την κότα, σαν ναι, τα αγόρια με τα κορίτσια. Δεν έχω φάει άντρα και γυναίκα για να ξέρω τι. Καλό, είπε ωραία συμπλάνα. Ναι, ναι, μετά το σκέφτηκε, σου λέει τι είπα τώρα και πήγε στην παστιτσάδα που δεν ξέρω. Μπορεί να το πάνε. Όχι, η κόντρα τη είναι από εκεί. Γιατί δεν τη διευκολύνει. Στο αυτή. Δεν τη μιλάει κανεί. Θα τη πει. Όχι, τίποτα, τίποτα. Τι φέτε κλειστέ. Δεν ακούστηκε τίποτα. Έτσι και ξεχαστεί καμιά φέτα ανοιχτή. Δεν σωστό. Τώρα πάμε σε μια γυναίκα τη τέχνη. Ναι, βεβαίω. Η κυρία Εύη Καραγιάννη. Η Εύη Καραγιάννη είναι η μητέρα του άνθεμο του άνθιμου Ανανιάδη. Έτσι. Η μητέρα αυτή έχει κάνει αυτό το πολύ όμορφο παιδί. Όμω θα γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτόν. Βεβαίω. Αλληγοριακό. Φυσικά το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον άνθιμο. Ο τίτλος έχει αλληγορικό χαρακτήρα και είναι έτσι σουρεάλ. Λοιπόν, είναι ο εξής. Οι κούκλες μου, η φιόγγι μου, τα τακούλια μου. Το βιβλίο λέγεται είναι «Οι αφιερωμένο κούκλες μου». Πρώτα, είναι αφιερωμένο στο γιο μου. Στο γιο μου. Και έχει τίτλο είναι αλληγορικό. Αλληγορικό. Σουρεάλ. Σουρεάλ. Και λέγεται «Οι κούκλες μου». Η φιόγγι μου, τα τακούλια μου. Πάω εγώ τώρα στο βιβλιοπωλείο και λέω γεια σας, θέλω τους φιόγκους μου, τις κούκλες μου και τα τακούνια μου. Τι θα μου πούνε, πάρτα? Ναι. Γεια σας, μήπως έχετε τις κούκλες μου, τους φιόγκους μου και τα τακούνια μου? Αχ, παίζει ο αδερφός μου, μπορώ. Άμα τελειώσει, δεν σας τα δώσει. Όχι, το γράφει για το γιο της. Ναι. Θα είχε καημό να κάνει κορίτσι. Εντάξει, θα πάρουμε να το διαβάσουμε. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάλε το συζητάς. Μπες τα σέλε. Αλλά θα πάω.
πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Γιώργο, να πας. Να ζητήσεις τις κούκλες μου, τους φιόγκους μου και τα τακούνια μου. Ναι. Ναι. Θα στα δώσουν αμέσως. Γεια σας, Ελευθερουδάκη. Εκεί έχετε τις κούκλες μου, τους φιόγκους μου και τα τακούνια μου. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό θα ζητήσεις. Να μια άλλη. Να, τα μπερδεύουμε όλα. Ειδήσει. Όλα τα μπερδεύουμε. Γι' αυτό ρε παιδί μου στη Σουηδία. Τα φύλλα δεν υπάρχουν. Ναι. Πιάτε στην ταυτότητα. Δεν βάζουν οι άνθρωποι στην ταυτότητα στη Σουηδία. Άρεν, φίλ και πλακίες. Ναι, βέβαια. Παίρνει τώρα τηλεθεατής, τηλεθεάτρια τον Τάκη Τσουκαλά στο τηλέφωνο. Είδου τα αποτελέσματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου φίλε μου. Άκη, Άκη, καλή χρονιά σας εύχομαι. Δήμητρα από Εγάλαιο. Φανατική Ολυμπιακός. Δήμητρα. Με την Πόκαλο. Νίκος, Δήμητρα. Θα σας ευχηθώ καλή χρονιά. Δήμητρα, 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 Νίκος. Έμεινε ο Τσουκαλά. Ναι, Νίκος. Δήμητρα, Δήμητρα. Α, Δήμητρα, εντάξει, Δήμητρα. Τι να μου, Δήμητρα. Φανατικός, Ολυμπιακός, Δήμητρα. Η Δήμητρα, φανατικός. Βέβαια, ναι, ρε. Είναι από το γήπεδο, έχει κλείσει. Ναι, γιατί άμα πάει και αλλά τον παίρνει και άλλος άνθρωπος τηλέφωνο. Άλλος ο οποίος είναι. Πώς να το πω, μυθικό πρόσωπο. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Ταρζάν από Γαλάτσι. Πώς. Ταρζάν από Γαλάτσι. Ταρζάν. Ναι, εκτής. Ναι. Ο Ταρζάν. Ο Ταρζάν. Ωραία, πάμε. Πήγαινε βρες την Τζίτα. Πες. Ο Ταρζάν. Πώς τη λέγανε την κομμένα του. Τζέ. Η Μαρία. Τζέ, η Μαρία. Ποια Τζένι μωρέ. Τζέιν ρε Τάκη. Ποιος. Τζέιν. Μαρία. Στη ζούγκλα, Μαρία. Ναι, γιατί. Ωραία. Μαρία. Δύο εγκόμενες είχε. Ο Ταρζάν ήταν, εδώ τώρα άλλοι κι άλλοι. Είχαμε και μια Μαρία. Εδώ άλλοι κι άλλοι είναι και έχουν δύο και τρεις τώρα Ταρζάν. Ναι. Που ήταν και όλη τη μέρα η Μίγυμνος. Και έπιανε και τα δεύτερα. Επειδή ήταν η Μίγυμνος, πέρναγε και η Τζέν, πέρναγε και η Μαρία, το λυπηζόντουσαν όλες και οι κόμενες. Το ότι του έχει κάτσει ότι τη λένε Μαρία την κόμενα του Ταρζάν. Προφανώς παλιά θα είχε γνωρίσει κάποια ναι. Και της υπήρξε πέμπ πολλούς και του είπε όχι έναν, μέναν, τα είχαμε τον Ταρζάν. Και τη λέγανε Μαρία. Ναι, και τη λέγανε Μαρία. Και σου λέει, εγώ ξέρω μια Μαρία που τα είχε με τον Ταρζάν. Ναι. Κάπως έτσι θα του μπορεί, μπορεί και έτσι. Πάντως το Μαρία μπορεί, ναι. Όταν... Παντού υπάρχει και μια Μαρία. Παντού υπάρχει και στη ζούγκλα υπάρχει μια Μαρία, βρε Μαρία μου. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις. Ναι, οι άντρες τόσο... όμως, οι άντρες είναι ρε παιδί μου, ο Τσουκαλάς είναι ένας βαρύς άντρας, αλλά είναι ρε παιδί έχουν μου. Έχουν πέρασει βαρύς. Γλυκός άνθρωπος. Βαρύ γλυκός. Βαρύ γλυκός, αυτό με τις φουσκάλες του. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άντρα βαρύ, βαρύς χωρίς να απομακρύνεται τις γυναίκες από τις τηλεοράσεις. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Άμα είμαι με κάποια γυναίκα, από την αρχή θα της δώσω να καταλάβει ότι κοίτα να πούμε ή θα σε δίπλα μου ή θα σε πίσω μου. Μπροστά μου δεν πρόκειται να σε αφήσω να πέρασει. Αυτή η ομορφιά, δηλαδή αυτός ο άντρας με αυτή την αυτοπεποίθηση σου λέει άμα είναι γυναίκα δίπλα μου, άμα. Άμα θέλει δίπλα ή πίσω καλύτερα. Άμα ή δίπλα μου ή πίσω μπροστά. Μπροστά καλύτερα να μην πάει και η γυναίκα μπορεί να ρίξει καμιά κλωτσά. Να αυτό το άλλο που δεν το βλέπω. Ναι, γιατί παιδιά μου με τις γυναίκες δεν είναι ό,τι και ό,τι. Δεν παίζει αυτός με τις γυναίκες. Είναι συγκεκριμένος άντρας. Δεν σηκώνει πολλά. Φυσικά έχω χτυπήσει γυναίκα δύο φορές. Φυσικά, το ρωτάνε, έχεις χτυπήσει γυναίκα. Κάτι με ρωτάνε, κάτι φλόρωσε. Φυσικά ρε, έχω χτυπήσει γυναίκα. Δύο φορές, πιάματε και τρίτη. Ευχαρίστω. Δύο γυναίκες, είχα δύο φορές. Αλλά πρόλαβε και έτρεξε. Έτρεξε, ναι, κυνήγα κάποιος έπεσε, λέγα και πέρα, έκατσα λιγάκι. Βαρέθηκα λιγάκι και έτσι έβαλα μια κλωτσά και τσάσα να ψακέτει ο αστούγια να πάω από εκεί που ήρθε. Άντε. Θέλω τώρα να σας δείξω έναν άλλο καλεσμένος και αυτός της Ανίτας. Ναι. Θέλω να δούμε τη φωτογραφία πρώτα. Ναι, αυτός ο άντρας. Αυτός γιατί, ο κύριος. Γιατί τι πιστεύετε ότι έχει πάει να καταγγείλει. Α, τι. Δεν ξέρω, θα έλεγα ότι είναι κομμωτής. Κομμωτής. Κάτι με μαλλιά σίγουρα και εγώ μαλλιά σίγουρα. Με μαλλιά. Ότι τι, ότι... Κάποιος του κλέψε ναι, πρέπει, με το ναι. Τέστο από το κομμωτή. Έχει πάει να καταγγείλει τώρα, έτσι δεν είναι... Βαφές για αντρικά μαλλιά. Βαφές για αντρικά. Ναι. Ότι τους δεν κλέψανε. Καταγγέλει. Ότι δεν υπάρχουν ότι στα σωστά το... χρώματα. Ναι. Έχει πάει με πιο βαθύ πρόβλημα. Πιο βαθύ πρόβλημα. Το κούρεψαν λάθος. Το κούρεψαν λάθος. Όχι, κοινωνικό. Είναι κοινωνικό το πρόβλημά του, παιδιά. Άστα. Θέλω να το δούμε. Βασικά, εγώ είμαι ένα θύμα μαγείας. Θύμα μαγείας. Θύμα μαγείας. Από όσο αποδείχθηκε από έναν ομοφυλόφιλο φίλο. Θύμα μαγείας, ομοφυλόφιλο φίλο. Φίλος ομοφυλόφιλος, απατηρά θύμα, ναι. Του κάνει μαγικά. Θύμα ομοφυλόφιλο θύμα ομοφυλόφιλο φίλου. Να τα χεράκια μου.
Μαγικό. Κίνδυνο, ομοφιλόφιλο σκύλο. Ομοφιλόφιλο φίλο. Ομοφιλόφιλο φίλο. Φίλο, σε κύλο, ομοφιλόφιλο φίλο. Με μαγικά προσόντα. Όπω, όχι, όχι, όχι. Εγώ θα τον επέτρεψα. Βεβαίω, μακριά από εδώ. Αχ, ναι, πάμε παρακάτω, παιδιά μου, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Λοιπόν, ποιο κύριο τη showbiz που απήχε από το σεξ για μήνε είπε ότι δεν είχε νεύρα γιατί αυτοκανοποιόταν. Μπα. Σιωπή. Σιωπή, ναι. Αυτό θα το αναλύσουμε δηλαδή μετά. Ναι, 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 βέβαια, σε αυτή την εκπομπή. Θα μας πει τι κατέβαζε από το ίντερνετ και δεν ξέρω. Σε ποια γνωστή δημοσιογράφο έκανε πρόταση γάμου σύντροφός της στα Ιμαλάια σε υψόμετρο 4.800 μέτρων. Ακούσανε τίποτα, ήταν το ακούστηκε από το οξυγόνο, καλέ. Την άκουσα από το οξυγόνο και τη ζήτησε. Ποια σπουδαία πρωταγωνίστρια είχε απορρίψει ο Φίνος χαρακτηρίζοντας εξοφλημένη σαραντάρα. Μάλιστα, ο λευκός Δούκας Ντέβιτ Μπόι δεν είναι πια κοντά μας και έχουμε ένα αφιέρωμα. Όπως επίσης και στο Μέμο Μπερνή. Ο Μέμος Μπερνή κοντά μας όμως, έτσι, ε! Δόξα τω Θεώ. Άντε, μπράβο. Ωραία, θα είμαστε μόνοι που δίνουμε δέντρο μέχρι τις αποκρίσεις. Νόμιζα, είχα ότι είχα εμφιάλτη ότι θα μείνει για πάντα. Έλα, γιατί να μην μείνει. Αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ τηλεθεατές που ψηφίσατε να μείνει, γιατί εμείς τον θέλαμε, μωρέ. Βεβαίως, και θέλω να σας πω ότι έχετε γράψει να μείνει με την προπόθεση να είναι άτακτος. Άτακτος. Μας είπατε να τον ντύσουμε βασιλιά Καρνάβαλο. Δεν το χρειάζεται αυτό τώρα. Το καλύτερο δέντρο ever κοπέλα έχει. Το δέντρο θέλουνε να κάνει στριπτής τώρα. Όχι, δεν είμαι. Ξεκινήσε από μόνος. Ωραία, παιδιά, σταματήστε να ασχολούμαστε με το δέντρο. Τώρα έχουμε και μια εκπομπή. Βέβαια, ότι έχουμε μια εκπομπή. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι νέα. Έχω πολύ σεξουαλικά, μ' αρέσουν. Πάλι εδώ γίνεται χαμός με τα πολιτικά, τα σεξουαλικά. Κατά μία έννοια, Μαρία μου, και τα πολιτικά σεξουαλικά είναι. Κουρεύτηκες, ε. Όμορφος. Ωραίος, πολύ ωραίος. Και τα πολιτικά σεξουαλικά είναι, γιατί ήταν σεξ το χτες. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο γύρο, κατευθείαν. Ωραία, ωραία. Θέλω να δούμε μόδα να σας πω, παιδιά. Είδα τις χρυσές σφαίρες. Τι ωραία. Τι ρούχο και τα κόλτα. Τι ωραία. Πριν μας πει τα σεξουαλικά του ο Γιάννης. Όχι, καλά τα λες, καλά το πας. Το πας καλά, ωραία. Εκεί θα πάμε. Καλά, για ποιος το λέω. Θέλω εκεί. Σ' άρεσα, ναι. Πολύ. Να σου πω κάτι. Ήταν κανένα δυο λίγο. Έλα, καλέ τώρα. Εμείς βάλαμε στο μέρη-μέρη να ψηφίσουνε. Ποια τους άρεσε περισσότερο και σκεφτόμουν ότι ήταν μερικές 4-5 που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να διαλέξω μία. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα. Πάμε να δούμε, πάμε, έλα, πάμε. Να φωτάσουμε λίγο μάτι. Λοιπόν, σκοτεινά ξεκινάμε. Βελούδο. Βελούδο είναι. Είναι πολύ της μόνας. Περιφέρεια έχει. Δεν έχει περιφέρεια. Ναι, είναι το παλιό πορτατή, το στυλ πορτατή. Έχει αυτό το βικτοριανό που βάζουν βάτες στην περιφέρεια. Μ' αρέσει. Συγκλονιστικ. Φοράει πορσέ, συγγνώμη. Εδώ. Νομίζω ότι φοράει αυτό. Ναι, βάτες. Ναι. Αλλά και να μην φοράει κορσέ, επειδή δίνει ένταση στην περιφέρεια, δείχνει πολύ πιο στενή μέσα. Α, δεν ξέρω αν το φόρεμε από μόνο του έτσι, αν φοράει αυτό το ειδικό, τα ειδικά μαξιλαράκια που είναι. Αυτό λέμε τόση ώρα. Που δένονται. Φοράει μαξιλαράκια. Όχι, γιατί είναι κορσέ. Άλλο κορσέ, άλλο τα μαξιλαράκια. Αν δεν ξέρω, άκουσα κορσέ, παιδιά μου. Παιδιά, φοράει και κορσέ. Φοράει και κορσέ και μαξιλαράκια. Φοράει και κορσέ για να κόψει τη μέση. Πάντω, εγώ νομίζω.
νομίζω ότι μην έχει κάνει και πολύ δίαιτα. Όχι καλέ. Δεν ξέρω, λοιπόν, σου δίνω επιλογές. Jessica Chastain, Amber Heard, Olivia Wilde, Lady Gaga. Chastain, Jessica Chastain. Αυτή την πρώτη, το ένα λες. Chester, αυτή το ένα. Δεν είπα. Όχι, δεν είπα το ένα, δεν είπα το ένα. Γιατί ξέρω ποια είναι. Γιατί δεν με τρελάνε. Όχι, καλέ, τι είδα, τι ξέρω, το τέσσερα είναι. Γιατί ήταν το χώρο που έκανε πάτα. Είδες, όμως, θέλω να σας πω το εξής. Πόσο έξυπνα πέρασε στο επόμενο στυλ, όπου εκεί που λέγαμε τι άλλο θα βάλει στο κεφάλι της, πώς θα είναι ξανά. Μόλις βρήκε άντρα, σοβαρέστηκε. Βρήκε όμως έναν λόγο που πέρασε αλλού και ξαφνικά σιγά-σιγά-σιγά-σιγά-σιγά μας έφερε αυτή την εμφάνιση που δεν είναι τυχαία, γιατί έχει και το από τις βάτες το. Ξέρεις κάτι. Δεν είχε να πάει και παραπέρα με τον άλλο. Αυτό θέλω να πω. Ότι όταν όταν τις δημιουργούν και τις φτιάχνουν, έτσι ξέρουν και πώς να τις κάνουν και κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι δεν θα επανέλθει πάντως. Δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να είναι πάντα μπροστά. Δεν τη δημιούργησαν. Για την Κάκα δεν τη δημιούργησαν. Είχε από μόνη τη στήλη από πριν. Δηλαδή έπαιζε πάρα πολύ με την περσόνα τη και με τα αυτά που φορούσε. Εντάξει, αλλά είχε και ανθρώπου. Μπορώ να πάω στο επόμενο να κερδίσω. Καλά, ντε, μιλήσουμε λίγο για την καρεμάνα μου. Εδώ τι λες. Τέλειο. Δηλαδή, εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτή να ψηφίσω πρώτη. Και σε άλλες δύο. Εξωματάρα. Και αυτό πάρα πολύ. Και αυτά εδώ, 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 αυτές οι γραμμώσεις εδώ. Έχω κι εγώ. Κι εγώ έχω καλέ. Άσε να λέω. Λοιπόν, Μαρία. Είναι λαμπερό. Είναι ωραίο χρώμα αυτό το Newton. Ναι. Τόσο ευγενικό όλο, έχει καταπληκτικό σώμα. Δεν είναι κανένα σπουδαίο ρούχο. Δηλαδή είναι ένα τέτοιο και ένα ίσιο, μια ίσια φούστα. Αλλά το φοράει από ωραίο ύφασμα. Ωραίο κορίτσι. Πάρα πολύ. Ωραία, σου τρέχουν τα σάλια. Πάω παρακάτω, σου λέω Kirsten Dunst. Τι είπα. Kirsten Dunst, Ρόζι Χάντιγκτον, Kate Hudson, Rooney Mara. Εύκολο. Παιδιά, αυτή που θα πω, νομίζω παντρεύεται πάλι. 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 Και πάλι και πάλι. Και πάλι. Kate Hudson. Παντρεύεται πάλι. Παντρεύεται πάλι, δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ αυτό. Νομίζω, μπράβο η Κετούλα Χάτσον. Μπράβο η Κετούλα Χάτσον, παιδιά. Πολύ. Μην τη βγάλετε. Είναι πολύ μεγάλη καρδιοκατακτήτρια. Μα είναι κούκλα. Είναι πολύ σεξι. Είναι άλλες κούκλες. Ναι, αλλά είναι σεξι συγκεκριμένη. Τέτοια κούκλα σαν καφή. Καμιά δεν υπάρχει. Όχι, έχει κάτι. Ναι. Τους τρελαίνει όλους. Έχει αυτό το sexiness, my God. Αφού και Έλληνες μου λένε ότι αν θέλανε μία από το Hollywood, θα θέλανε αυτή. Ναι, 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 παιδιά, και εγώ την Κέιτ θα ήθελα να ήθελα μία από το Hollywood. Δεν ήθελε Σαρλίζ Θερόν, τι ήθελε Κέιτ. Σαρλίζ Θερόν, όχι. Θα βαριόμουν να ήθελα 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 είναι κιόλα. Σε κάθε μήνα. Βαλάει πολύ πόνο η στατού. Έλα, λοιπόν. Φώτισε έτοιμο. Α, εγώ μιλάω, ναι, εσύ μιλά τώρα. Και σε πάω. Α, δεν τη θυμάμαι αυτή ποια είναι. Δεν είναι σίγουρα παρουσιάστρια από χτε. Εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία. Και σφοράει κίτρινο. Σ' αρέσει. Ωραία, είναι πάρα λοιπόν, ξέρει, δεν μ' αρέσει εμένα που έχει βγάλει το πόδι τύπου Αντζελίνα Τζολί εκεί στο πλάι. Αγάπη μου γλυκιά. Δεν μπορεί, γιατί να μην το πάει, έχει κάνει την ίδια πόζα. Ένα λεπτό. Όταν στείνονται για να βγουν φωτογραφία, θα κάνει έτσι το χέρι να δείξει το σχεδιαστή και έτσι και να δείξει πάλι. Δεν χρειάζεται να είναι λυγισμένο, μπορεί να το βγάλει λίγο μπροστά έτσι και να κάνει και λίγο το κούντε πιέ, την τομέα. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Πρέπει, καλά, λάθο δουλειά κάνω. Λοιπόν, έχει Ρέιτσελ Μακάνταμ, Τζένιφερ Λόπε, Εύα Λογκόρια, Έιμι Άνταμ. Δεν είναι η Εύα Λογκόρια, έχει φορά και κάτι άλλο. Α, τα θυμάσαι. Α, τα είδες. Ναι, αυτήν δεν θυμάμαι ποια είναι. Mm. Ναι. Από το 4, Amy Adams. Amy Adams. Η Τζέιν Λόπεζ. Μ' αρέσουν τα μαλλιά, παιδιά. Πρώτη φορά η Λόπεζ έχει κόψει μαλλί και της φάει πάρα πολύ. Γιατί? Μετά την Παγκοδήμου, παιδί μου, όλες τα κόψαν τα μαλλιά. Τα λέμε αυτά. Ήταν, ναι, την ήταν, είπε η άλλη. Πώς δεν την είπε η Τζένιφερ. Μόλι τα κόψε η Παγκοδήμου, πέρα και εμένα λίγο. Πολύ κοροϊδεύω. Στη Ρωσία σε είχαν διαφημίσει. Τα ξεχνάς? Δεν τα ξεχνάω. Δεν τα έχουμε γράψει. Κάτσε να τα γράψουμε τώρα που τα θυμηθήκαμε. Φώτη. Είσαι έτοιμος για το επόμενο, ωραία, για να σε δω εδώ στα κόκκινα. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ωραία. Αυτή είναι το ρούχο μου άρεσε πάρα πολύ. Υπέροχο, υπέροχο. Κι άλλα μου άρεσαν, αλλά και αυτό. Αυτό είναι δύο επίπεδα, τρία επίπεδα. Τρία επίπεδα, ό,τι θες. Ωραίο. Τα λιζέ από πάνω. Πάρα πολύ. Είναι μακριά όμω φορέ. Παιδιά, να σα πω κάτι. Αυτό θα μπορούσε να ήταν σε ένα μουσείο μόδα και να μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια αρχιτεκτονική φορέματο Α. Και να γράψει το μέσο. Οπότε γράψει. Είναι φράμια τόσο γυμνασμένη. Μα ναι. Λοιπόν, οι επιλογές σου είναι Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Julianne Moore, Emilia Clarke. Είναι
που δεν θυμάμαι. Έλα, καλή κυρία. Έλα, τίποτα. Έλα, η Τζένιφερ Λόρενς. Και το μαλάκι πιασμένο πολύ μέχρι και μετά. Καλά, είναι πολύ όμορφη. Είδαμε τόση ομορφιά και έβλεπα σε κάποιες εκπομπές σήμερα. Αυτό δεν μ' αρέσει πολύ. Αυτά τα ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω κάτι, τη ζέφωνα. Είπε τώρα, ας πούμε, να, αυτό, ήρθε η Τσιμτσιλή, ας πούμε, και είπε, α, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Και την κοιτάω και φοράγε ένα ματάκι. Είπε και έπιασε το ματάκι. Το ματάκι. Μην την πιάσει, Βασκαρία. Λοιπόν, να δούμε και τα αποτελέσματα από το λαϊκό δικαστήριο που κάναμε στο Μεριμέρι. Απλά να το πούμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να το πούμε. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, να μην πούμε ότι. Α, κάτω πάμε. Άννα Μαρία. Να δούμε ποια ψήφισαν για πιο καλοφορεμένα. Δεν πειράζει. Πάμε στην Άννα Μαρία μετά. Ωραία, αφού τα είδαμε πριν. Εντάξει, θα μας μείνει λίγο. Λοιπόν, ακούστε, εγώ θα το πω λοιπόν, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι προηγείται με μεγάλη διαφορά η Τζένιφερ Λόρενς, που είναι το φόρεμα που άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε αυτό, και εγώ αυτό θα βάζω πρώτα. Μετά έχουμε μία ισοψηφία μεταξύ τη Τζένιφερ Λόπες και τη Κέιτ Χάτσον, με ένα μικρό προβάδισμα στην Λόπες. Και τελευταία λέει την Γκάγκα. Αυτό εδώ με τι βάτε. Δεν του άρεσε. Ξύνησε στην Ελληνίδα. Έτσι είναι. Άμα ξύνησε στην Τζιμτσιλή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε. Είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Θα σας πάω λίγο στο παρελθόν. Λοιπόν, ποια γνωστή ηθοποιός δεν συμπαθούσε τις γυναίκες και για να γίνει φίλη με κάποια έπρεπε πριν να την σπάσει στο ξύλο. Τι είναι αυτό. Και μετά γινόταν φίλη. Μετά, αφού την τέδερνε. Ποια γνωστή ηθοποιός δεν συμπαθούσε τις γυναίκες για να γίνει φίλη. Πόσα λυκόβοτρη γίνονται αδέλφια. Τι είναι αυτό, παιδιά. Δεν καταλαβώ πω. Δημιουργούσε καυγά δηλαδή για να έτσι να. Που πρώτα δέρνουν και μετά, αν καταλάβουν ότι είναι ο αρχηγός, το κάνουν αυτό. Α, ο αρχηγός της Αγγέλης. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο Φώτη απευθύνομαι, γιατί δεν είδα. Ναι. Ωραία, τέλεια. Φώτη, στο νούμερο 1 σου έχω τη Σοφία Αλμπέρτη. Θέλω να σου πω ότι στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι είχε περισσότερους φίλους άντρες. Αλήθεια. Εντάξει, και εγώ είχα περισσότερους φίλους άντρες. Δεν τις έδερνα όμως οι γυναίκες. Απλά το λέω. Πολύ ωραίος άντρες είχε η Λιμπέρτη στη ζωή της. Δεν τα λέω. Εγώ λέω και για. Τον Πάριο τον βάζεις στους ωραίους. Για να καταλάβουμε γιατί μας τρελώνεις, ρε Γιάννη. Γιατί πάριο, δεν ήταν ωραίος στα νιάτα το Πάριο. Όταν λέμε στα νιάτα του στα πόσα του, 7 χρονών. Όχι, εμένα μου αρέσει να ήταν. Επειδή σ' άρεσε, ήταν υποκειμενικό. Τώρα δεν ήταν ωραίος. Να τα πούμε. Ωραίος τραγουδιστής, όλα καλά. Μην με κάνετε να φαίνομαι. Αλλά να είμαστε αντικειμενικοί. Γιατί ο Παρθένης ήμασταν πάρα πολύ ωραίος. Άλλο ο Αλέξανδρος, ο Δημήτρης ο Σαραβάκος πολύ ωραίος. Ήταν ωραίος στην εποχή του. Και με τον Γκαρντέλη νομίζω ήταν ζευγάρι. Ή το ήγο του. Μπορεί να μπορεί. Τέλος πάντων, στο νούμερο 2 Φώτη μου σου έχω τη Βάνα Μπάρβα, η οποία έχει κάνει την εξής δήλωση. Έχει πει ότι το να είσαι όμορφη είναι κατάρα και γι' αυτό δεν είχε ποτέ φίλες στη ζωή. Εντάξει, αυτό που έχει ξεκινάει. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα αν τη βάρεσε κιόλα. Αυτό δεν ξέρω αν τη έδινε, αλλά τώρα αν τη νομπάραν όλοι για την ομορφιά τη, μπορεί να τη το έδινε και το χαστούκάκι. Αυτό το μαγιό πλήν ευάλωτο έχει βάλει. Ναι, το έδινε. Συνέχεια. Ναι, δεν υπάρχει φωτογραφία συνέχεια. Έλα, παρακάτω. Το νούμερο 3 σου έχω την Κέτι Φίνου, η οποία έχει δηλώσει ότι έχει πάει όλα τα λεφτά. Τι ωραίο χωρί. Στα μπουζούκια με τις φίλες. Και στα σούπερ μάρκετ. Αυτό με έχει συγκλονιστεί. Εγώ δεν είχε πάει στις φίλες. Άρα είχε φίλες. Μήπως τις έδερνε πολύ και μετά τους έκανε το τραπέζι στα μπουζούκια. Δεν ξέρω. Στο νούμερο 4 σου έχω τη Σόφη τη Ζανίνου, η οποία πρόσφατα είχε πει ότι δεν ανέχεται τα ψέματα και ότι αν καταλάβει ότι μία φίλη της ή ένας φίλος της πει ψέματα, θα τον ξεφτυλίσει μπροστά στη μούρη. Τούσου παλιά. Τούσου. Ξεφτυλισμένη. Τι πιστεύεις, ότι λοιπόν, ποια είναι η... Εγώ δεν πιστεύω τη Ζανίνου, δεν πιστεύω τη Ζανίνου. Η Βάνα, τι να βαρέσει. Γιατί καλέ, καλέ, δεν μπορώ να σου πω και τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Α, οκ, αργό. Το πιάσε. Σοφία. Παιδιά, κοιτάξτε, η Κέτι Φίνου τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν την έχω. Να σου πω ότι έδωσε και έκανε και μια φωτογράφηση στη Ζωπίπλ τώρα, έτσι. Την είδα, την είδα. Την έχω πιο καλό άνθρωπο την Κέτι. Είναι καλό άνθρωπο. Δηλαδή είναι αυτό που θα πεις τώρα είναι κακός άνθρωπος. Όχι κακός άνθρωπος, είναι πιο διεκδικητικός. Ποια. Να πω τη Σοφία το ένα. Ωραίο κορμάκι βλέπω.
Για πες, έδωσε συνέντευξη. Είχε δώσει, μιλάμε για το παρελθόν τώρα, ναι, και είχε πει ότι από μικρή είχε θέμα με τα κορίτσια και ότι τα έδερνε, αυτό που είπε φως, για να διεκδικεί και μετά γινόντουσαν φίλες. Μάλιστα. Όμως, δεν σας έχω μόνο αυτό από το παρελθόν. Σας έχω τον Γιώργο Θεοφάνους από το X-Factor που τα είχε βάλει με την Ειρήνη την Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όχι, για λέγε, λέγε. Όχι, δεν ήταν ένα απομεμονωμένο περιστατικό. Την είχε πιάσει και την είχε κάνει. Από την αρχή. Από την αρχή μέχρι τώρα. Δεν θυμόμουν ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου είναι από X-Factor. Ούτε εγώ. Ναι. Εγώ το θυμόμουν, ρε παιδί. Δεν την πήγαινε. Καθόλου. Καθόλου. Εγώ το θυμόμουν. Από X-Factor τι Παπαδοπούλου θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε τους υπόλοιπους. Καλά, δεν ξέρω ποιοι. Καλά, σίγουρα κι άλλοι θα ήταν. Εγώ μπορεί να μην το είδα κιόλα. Εγώ νομίζω δεν έβλεπα X-Factor ποτέ. Έχω κάπω πάγματα. Έλα, έλα, πάμε. Έπεσε έξω, αλλά την είχε κάνει σκουπίδι, όπως είπε και Φώτη. Σας έχω το Σάκη Ρουβά Φαντάρο. Σας έχω την Ελένη Μενεγάκη, η οποία έχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ξέρει πού θα πάει διακοπές. Μετά το θυμάται, μετά το ξεχνάει. Στην ίδια συνέντευξη. Με διαφορά ενός δύο λεπτών. Και σας έχω και τον Γιάννη Σπαλιάρα, ο οποίος... Από τότε ήταν κομπρεσέρ. Σε κοιμάει, είναι τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Άνοιξαν οι δρόμοι για τις 4.000 γυναίκες. Έλα, Γιάννη. Μπράβο! Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να θυμηθούμε αξέχαστες συνεντεύξεις, εμονές, άρματα και ευανανισμούς σε ένα βίντεο μόνο για εσάς. 1997 η Σοφία Λιμπέρτη πίνει πρωινό καφέ με την Ελένη Μενεγάκη και αποκαλύπτει ότι οι φιλίες της με τα κορίτσια στην εφηβική ηλικία είχαν εντυπωσιακή έναρξη. Οι φίλοι μου ήταν πάντα αγοράκια. Στην Κέρκυρα που μεγάλωσα. Τσακωνόσουν, Ελένη, δεν πολύ. Τσακωνόσουν. Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ. Και με τις φίλες μου. Για να γίνω φίλη. Για να γίνω φίλη με μια γυναίκα, έπρεπε πρώτα να παίξω ξύλο, το πιστεύεις. Μη μου πεις. Πρώτα μαλλιοτραβίζω. Τσου, μαλλιοτραβάω. Η μία την άλλη και μετά φίλες, κολλητές. Στην ίδια συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τη χαμένη της παιδικότητα, αφού η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε στην τρυφερή ηλικία των 12. Ήμουν 12 χρονών. 12 ήσουν τότε. Όταν γύρισα την Κέρκυρα ήμουν 12 χρονών. Όταν έμπλεξα με το modeling και αυτά ήμουν 12 χρονών. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Να χάνει την παιδικότητά του. Να μην βγαίνει στον δρόμο να παίζει ξαφνικά. Σοφία, δεν ήταν επιλογή σου. Όχι. Τι συνείδηση να έχεις 12 χρονών για να επιλέξεις πράγματα. Είχα πάθει μια φοβερή μανιοκατάθλιψη και η μητέρα μου έβγαλε το αποθυμένο της. Σε εισαγωγικά. Ναι. Με έσπρωξε να ασχοληθώ με κάτι που ίδια ήθελα και της άρεσε. Όχι ότι μετανιώνω, αλλά για τότε ήμουν πολύ μικρή. 2008. Ο Γιώργος Θεοφάνους, μενόμενο σταύρο στην κριτική του X-Factor, βρήκε το κόκκινο πανί του στο πρόσωπο της Ειρήνης Παπαδοπούλου και δεν το άφησε το κοριτσάκι σε χλωρό κλαρί. Να σου πω κάτι. Ρε Ειρήνη, αισθάνομαι ότι πήγα σε φωτογράφηση. Όχι ότι ήρθα σε διαγωνισμό τραγουδιού, αλήθεια. Γιώργο, βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με την Ειρήνη. Όταν είσαι τόσος τραγουδιστής, παραμένεις τόσος τραγουδιστής. Δεν θα γίνεις πιο μεγάλος. Είσαι τόσος. Δεν υπάρχει ου, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Εκπροσωπείς μία γενιά ανθρώπους που εγώ δεν θα ήθελα να βλέπω στην ελληνική ζωγραφία. Έλα ρε, Γιώργο. Τέλος! Να σου πω σήμερα αν έχεις το X-Factor ή όχι, για μένα δεν το έχεις. Αυτό. Γιώργο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, η διασκευή, το τραγούδι της άρεσε? Α, το βρήκα φθηνό, λυπάμαι. Να φύγει από μόνη της από το Γιώργο. Και να πείσει, ναι, βέβαια. Γιώργο, περίμενε, μπορώ να πω την γνώμη μου, έτσι, μπορώ. Δυστυχώς για τον Γιώργο Θεοφάνους, από ό,τι αποδείχτηκε, ο κόσμος είχε αντίθετη άποψη μαζί του. Το 1995 είναι η χρονιά που η μάνα πατρίδα αποφάσισε να πάρει ψαλίδι και να κόψει τις μπούκλες του Σάκη, προκειμένου να την υπηρετήσει με outfit χακί. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ωστόσο, έκανε την καρδιά του πέτρα και επέτρεψε το τηλεοπτικό συνεργείο του «Με αγάπη Άννα» μαζί με την οικοδέσποινά του να οργανώσει μουσικό αφιέρωμα με όλη τη δημιουργία. Αθήνα! Σάκη, θα έρθεις για λίγο!
αφού δεν με θέλουν εδώ. Ο Σάκης πήγε και η Άννα Βύση τον καλωσόρισε κάπως έτσι. Θέλω να σε έχω. Και κόμενο και γιο. Κοίταξε εδώ που τα λέμε σαν κόμενο. Δεν θα έλεγα κι όχι. Κούκλωσες. Ντροπή. Άσε να λέω ό,τι θέλω. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Για να πάρει την απάντηση... Δεν θα σε αφήνω μαμά. Το 1996, σε εκδήλωση η Ελένη Μενεγάκη ρωτάτε από δημοσιογράφους. Πού θα πάμε τότε. Όλα. Όχι, φέτος δεν θα πάω Ιόνιο. Γιατί έχω φοβηθεί με όλες αυτούς τους κάψονες. Έτσι λίγο αέρα. Και έτσι είπαμε φέτος να πάμε Ιόνιο. Πού το φυσάει λίγο παραπάνω αέρα, σε. Όχι, φέτος δεν θα πάω Ιόνιο. Είπαμε φέτος να πάμε Ιόνιο. Την ίδια χρονιά, ο Γιάννης Παλιάρας δηλώνει αποφασιστικά στον τηλεοπτικό φακό. Πιστεύω ότι είμαι ένα αγόρι διαφορετικό από τα άλλα. Στην ίδια συνέντευξη, απαντάει σε ερώτηση σχετικά με το One Night Stand. Θα κάνεις One Night Stand. Όχι, ποτέ. Ποτέ, Όχι, ποτέ. Όμως, δευτερόλεπτα αργότερα... Έχω κάνει One Night Stand και άμα αξίζει νομίζω θα ξανακάνω. 10 χρόνια μετά, ο μονογαμικός Γιάννης Παλιάρας είναι ο μόνος άντρας που με, αλλά και χωρίς One Night Stand, έχει γλεντήσει στα σεντόνια του 4.000 γυναίκες. Πιστεύω ότι είμαι ένα αγόρι διαφορετικό από τα άλλα. Τελικά, είχε δίκιο. Προσκυνός Παλιάρα, παιδιά. Δεν ξέρει το One Night Stand. Όχι, ρε εσύ. Δεν μπορεί να λέει. Μετά είπε πάνω. Καλά, ούτε η Ελένη ξέρει ποιο είναι το Ιόνιο, άμα είναι έτσι. Ναι, εγώ δεν πήγα να δικαιολογήσω την Ελένη. Αλλά ετούτος του είπαν One Night Stand και νόμισε, έτσι όπως το είπε, γιατί είπε, αν είναι καλό θα το ξανακάνω, θα νόμιζε ότι είναι καμιά... Εξτρά εμφάνιση. Όχι, ωραία. Κάτι ποτέ, κάτι... Τύπου περιποίηση, κάτι μπότοξ. Γυμναστική, μια συγκεκριμένη μέθοδος, τέτοιο, κάτι τύπου χέρι. Πάντως, ακούγοντας τον, μέχρι εκεί δεν έχω κάνει ποτέ, το τέρα 4.000 σχέσεις αποκλείεται. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρει τι είναι το. Καλέ, μήπως βανανίζεται σαν τη Βαναμπάρπα. Τι λες? Μήπως βανανίζεται, λέω, σαν τη Βαναμπάρπα. Όχι, καλέ, δεν ξέρει, κάτσε να βάλει τα σκουλαρίκια. Λοιπόν, βάλει τα σκουλαρίκια σου, κυρία, και εγώ θα σου πω τι θα δεις μετά τις διαφημίσεις. Τι έχω μετά. Ποια γνωστή καλή πηγό φώναζε ο πατέρας της πλατείας συντάγματος και ιατρικής. Πλατεία Ομονίας, γιατί και οι δύο είχαν τουρλοταοπλίστες. Ο παπάς. Ο παπάς την έλεγε, ο παπάς φώναζε τη μία πλατεία Συντάγματος και την άλλη πλατεία Ομονίας. Επίσης, ποιος κύριος της τηλεόρασης είπε για τη Χατζη Βασιλείου ότι άδικα παρεξηγήθηκε με την κριτική του και όχι με τους άλλους που την αποκαλούν τρανσέξουαλ. Μιλέτε ρε παιδιά. Πάντως κοίταξε, πολύ σχολιάστηκε η φωτογράφησή της με τον κορσέ. Μα έμοιαζε πολύ. Και την Τζέρα. Το styling και εμείς και η πόζα. Παιδιά είναι αυτό το downtown, δεν ξέρουμε το downtown τόσα χρόνια. Είναι πραγματικό, το ξέραν αυτό στο μυαλό του. Ναι, και μετά εννοείται ότι το είχα στο μυαλό του. Βέβαια. Λοιπόν, και επίση θα μάθετε, τι έχει συμβεί και υπάρχει κόντρα μεταξύ Ελεονόρα Μελέτη και Μένιου Φουρτιώτη. Έχω εκεί παρασκήνιο πολύ. Καλέ που ζει, θα στα πω μετά. Παιδιά, εγώ έχω μάθει για αυτή τη φωτογραφία επίση ότι δεν τραβηχτήκε με του δύο μαζί. Α, είναι Photoshop. Έγινε πολύ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, κοντά μα και στην παρέα μα ο Μέμος Μπέχνης. Το δέντρακι, δέντρακι, ένα γορί, ένα γορί, ένα γορί. Το δέντρακι, δέντρακι, ένα γορί, ένα γορί, ένα γορί. Έχει πάρει πολύ αέρα. Έχει πάρει αέρα. Το ότι α πούμε θα καλοκαιριάζει και θα πούμε ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο. Παιδιά, έχει και καλάμι. Το φραπέ. Είναι το καλάμι του. Έχει καβαλήσει καλάμι, παιδιά, πραγματικά. Περίμενε τώρα. Δηλαδή. Το καλάμι του το είδα. Το είδα το καλάμι. Το ψήφισε ο κόσμο, εντάξει, αλλά καβάλισε, παιδί. Μην το πετά. Έλα, ορίστε το καλάμι, καβάλισε. Καβάλισε και το καλάμι. Και τρέχει. Παιδιά, να τελειώνουμε με αυτό το δέντρο, ε! Να μην το ξαναδώ. Δεν μπορώ, παιδιά, με βγαίνει μελαγχολία να βλέπω επαιδιακό. Έλα, εσύ, αφού είναι χαρούμενο, μπλάκα. Επαιδιακό στολίδι. Θα το αλλάξουμε. Είναι σαν να βλέπω, ας πούμε, ρε παιδί μου, μουτσούν από κρυάτικη το Πάσχα. Κάπου και άκουστο. Ναι, γιατί όχι. Μιλάς κιόλας. Έβγαλε και λαλιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο γύρο. Άντε, τσους. Oh.
Έλα, φύγε τώρα, φύγε τώρα. Φύγε τώρα. Φύγε, παιδί, θα ξανάρθει. Δεν φεύγει. Δούλεψε καβαλάει με τίποτα αυτό το καλάμι. Δεν ξέρει καβαλάει τίποτα. Άντε, μπράβο. Αν περνάει καλά, τι να του πω εγώ. Λοιπόν, λοιπόν, ο Βαγγέλης Πιτσόνης έχει ετοιμάσει ένα έτσι πολύ ωραίο θεματάκι για διαθήμων. Τα ΠΕΑ δεν έχουν την προβολή. Τα ΠΕΑ. Τα ΠΕΑ, ναι. Για παράδειγμα, α πούμε, όλοι ξέρουμε για την κόρη τη Βίκη Σταυροπούλου που εμφανίζεται μαζί τη. Δεν είναι σημαντικό. Η Δανάη είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Την έχω γνωρίσει προσωπικά τα λαντούχα πάρα πολύ. Και τόσο καλό παιδί και παίζει τόσο ωραία μπυρίμπα. Και πάλι καλό παιδί. Και εγώ θα πει κάτι τώρα, ξέρει. Και πιάνο παίζει εξαιρετικά. Λοιπόν, ή για την κόρη τη Μπαλατσινού και την Κωστόπουλη, την Αμαλία που φωτογραφίζει και αυτή πολύ ωραία. Θεό να κάνει καλά τα παιδιά. Παναγία μου. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά διασύμων που δεν τα γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο κ. Λικουρέζο έχει την κόρη την Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Η οποία είναι στο χώρο. Δεν τη γνωρίζουμε. Την γνωρίζουμε. Αλλά έχει και μια κόρη η οποία είναι εξωτική από τη Βραζιλία. Έλα καλέ. Πες το, Χριστιανέ μου, άνοιξε το στόμα σου μας λες τα δεδομένα τώρα. Μουλάτη, μουλάτη. Έχει κόρη Βραζιλιάνα. Ναι, ναι, αμέ. Μπράβο, γι' αυτό όλα έχεις κόρη. Και ένα άλλο γιο που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, και θα δούμε και άλλες διάσημες. Παιδιά, παίρνετε, χάρη στα μπει το δέντρο, χορεύει Βραζιλιάνικα. Παιδιά, τι γίνεται, θα μου αφήσει να μιλήσω. Καλά, και για το γιο του Χαϊκάλη και για την κόρη του Νιάρχου, του Σταύρου Νιάρχου. Του Φίλιππου Νιάρχου, εντάμει. Όχι, όχι, όχι. Την Ηλέκτρα και την Ευγενία. Ευγενία ασχολείται με τη μόδα και έχει πολύ γνωστούς έτσι φίλους, πρίγκιπες κλπ. Είναι περιζήτητη μαζί με την αδερφή της Ηλέκτρα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Περιζήτητη ακόμα. Ο Αλέξανδρος Λικουρέζος είναι ένας από τους γνωστότερους Έλληνες ποινικολόγους και έχει κάνει παρέα στη ζωή του με πολλούς πανίσχυρους ανθρώπους. Τη Μαρία Ελένη, την κόρη που απέκτησε με τη Ζωή Λάσκαρη, τη γνωρίζουμε. Αυτή που είναι σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό είναι η κόρη που απέκτησε από τον πρώτο του γάμο με τη Βραζιλιάνα Αλίσια Κοριολάνο. Η εξωτική Μαρίνα Λικουρέζου Κοριολάνο είναι πρώην φωτομοντέλο, έζησε για χρόνια στη Βραζιλία και το Λονδίνο και τώρα έχει επιστρέψει στην Αίγινα όπου έχει στήσει δική της επιχείρηση. Με τον πατέρα της διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Ένας άλλος διάσημος με εξωτική κόρη είναι ο Κώστας Αρζόγλου. Η Ορόρα Μαριών είναι ο καρπός παλαιότερου γάμου του με τη Βελγίδα ηθοποιό Εστέλ Μαριών. Εδώ το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά αφού η Ορόρα είναι ηθοποιός. Μια απόφαση που πήρε από πολύ μικρή. Από μικρή το ήξερα ότι ήθελα, αυτό ήθελα να κάνω. Άλλαξα τη γνώμη μου με το καινούριο, με τη καινούρια Μπάρμπι που βγήκε, αλλά ήξερα πάντα ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός. Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει βοηθήσει πολύ την κόρη του, δίνοντάς της πολύτιμες συμβουλές από το ξεκίνημά της πριν μερικά χρόνια μέχρι και σήμερα, ενώ δεν λείπει από καμία πρεμιέρα της. Το πόσο ψηλά θα φτάσει θα το δείξει η πορεία. Ο Παύλος Χαϊκάλης είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς, ενώ με τη συμμετοχή τους στους ανεξάρτητους Έλληνες πήγε για τα καλά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο ηθοποιός παντρεύτηκε πριν μερικές εβδομάδες την αστυνομική να αγαπημένη του, αλλά από τον πρώτο του γάμο με την Νικολέτα Βλαβιανού έχει ένα γιο, τον Γιώργο. Ο Γιώργος Χαϊκάλης είναι 25 ετών, δουλεύει ως μπάρμαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ο πατέρας του έχει τεράστια αδυναμία. Είναι το μονάκριβο κορίτσι που απέκτησε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και από ό,τι λέγεται έχει την καλλιτεχνική φλέβα των γονιών της. Ταιριάζουμε στο χιούμορ, αλλά είναι πιο σοφή. Εγώ νομίζω ότι με μεγαλώνει η Νικολέτα. Μπορεί να είναι κάτι με το οποίο μόνο εμείς οι δύο γελάμε μέσα από μια παρέα πολλών ατόμων. Να κοιταχτούμε και να γελάσουμε με το ίδιο πράγμα, ενώ οι άλλοι μπορούν να το περάσουν απαρατήρητο. Ακόμα δεν έχει κάνει ξεκάθαρο προς τα που θα κινηθεί, αλλά το πιο πιθανό είναι να τη δούμε είτε στο σανίδι είτε πάνω στη σκηνή. Οι δύο της γονείς την υπεραγαπούν όπως είναι φυσικό και την έχουν κορώνα στο κεφάλι τους. Ο Φίλιππος Νιάρχος είναι ο πρωτότοκος γιος του Μακαρίτη Σταύρου Νιάρχου και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η Ευγενία Νιάρχου, η μεγαλύτερη κόρη του που ασχολείται ενεργά με τη μόδα, είναι γνωστή jet setter που φωτογραφίζεται τακτικά και οι φίλες της είναι κατά βάση κάτι ζάμπλουτες και πριγκίπισες. Ο Φίλιππος Νιάρχος όμως έχει και δεύτερη κόρη, η οποία είναι πιο χαμηλού προφίλ. Η Ηλέκτρα τη λένε, είναι 20 ετών και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει μια από τις πιο περιζήτητες νύφες τα χρόνια που έρχονται. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Ο Φίβος Παπαδάκης είναι όχι και τόσο προβεβλημένος γιος του Γιώργου Παπαδάκη. Στις αρχές του 2015, ο 25χρονος Φίβος, που σπουδάζει δημοσιογραφία στο Καποδιστριακό, συμμετείχε μαζί με άλλους νέους στο προεκλογικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Γιώργος Παπαδάκης μέσα από την εκπομπή του φρόντισε να κατακεραυνώσει όσους έκαναν δηλητηριώδη σχόλια. Θεωρώ η οικογένειά μου τους συνεργάτες μου. Η φυσική μου οικογένεια, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το εγγόνι μου. Όποιος διανοηθεί να τα βάλει με κάποιο μέλος από την οικογένειά μου, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Οι δύο της πάντως έχουν εξαιρετική σχέση και μάλλον τον Παπαδάκη Τζούνιορ σε κάποια οθόνη συχνότητα ή φίλο θα τον δούμε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Εδώ για τη γόνη κόπηκε. Εδώ λιώνει. Είναι το γόνη να βάλετε μένα δίπλα του. Πόπο. Σας παρακαλώ. Για τον Παπαδάκη. Χρυσό τον είχαμε κάνει από το OK που είναι και το ομίλου Αντένα να δώσει συνέντευξη ούτε που ούτε καν. Δεν θέλουμε τίποτα. Παρόλο που τον οπόσχομαι. Να δώσει πού. Να δώσει συνέντευξη ρε παιδί μου. Με ποιο λόγο. Σε πολιτικό. Ως γιος του Παπαδάκη. Τι λες καλέ, δεν έχεις δει να δίνουν τα παιδιά των διασύμων. Έμα να σου πω κάτι, ένα παιδί που είναι σοβαρό. Κοίτα τι ωραία. Μπράβο σου. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε πώς ταιριάζουμε. Για να σε δω, για να σε δω. Θα σε προξενέψω, εντάξει. Πολύ σοβαρό τον βλέπω, ότι ψυχομογελάει. Παιδιά, είδα τον Παπαβασιλείου. Θέλετε να σχολιάσουμε λίγο αυτό. Το Παπακοσταντίνο. Το Κωνσταντίνο, αλλά ναι, εντάξει. Το Βασίλη Παπακοσταντίνο. Με ένα δικό σου τρόπο. Όχ, το μάτι μου. Το πες πάλι. Όχ, το μάτι μου, το πες πάλι. Δεν θα σχολιάσω, άστο, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Έλα, να πάω στο ζάρι, ότι λοιπόν. Τι, ότι ας πούμε με τον τόρο που έγινε. Ναι, εγώ το βρίσκω άδικο στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Βρήκανε τώρα όλοι να πούνε κάτι. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν έκανε κάτι παράνομο. Αν ήταν, που δεν ήταν παράνομο και πια διεταιρεία από όχι, παράνομο λένε. Δεν ήταν. Ναι, και μιλάμε σε μια χώρα που όλοι είναι τόσο ηθικοί, που κανείς δεν ξέρει ναι. Ποιος έχει τι, πού και αφορολόγητα. Έρχονται τα αστικά και δεν τα ανοίγουμε, δεν ξέρουμε. Τα πάντα. Λύσες και ξαφνικά το λύσουμε με τον Βασίλη Παπαδάκη. Έλα, εδώ πιάσαν την κυρία για ένα κυροπήγιο στη Λαϊκή που πήγε να πουλήσει μια άνεργη. Ναι. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ναι, ναι. Άστρα τώρα. Αν δεν ξεκινήσει από εκεί το πρόβλημα, δεν ασχοληθούμε με το ασφαλιστικό που είναι το σοβαρό. Ναι. Ωραία, να ρίξει το ζάρι. Ένα. Το ασφαλιστικό τώρα. Γι' αυτό στο λέω. Ένα, να ρίξω μανά. Έλα, άντε. Μην το πειράξει, δεν το πειράξει. Μην το πειράξει, δεν ήτανε μήνο μου. Καλά είσαι ρε ζώο. Έλα παιδί μου, φέρ το μέσα να δούμε ποιος έφτανε την απάντηση. Ρίξ' το εσύ, ρίξ' το, έλα. Τι είναι πια. Λοιπόν, ευτυχώς που έπεσε η μη. Τη γλίτωσε το δέντρο. Γιατί την πήρε, θα το σκότωνε. Καλή, θα έχει φέρει το δικηγόρο της τώρα. Λοιπόν, Μαρία, έλα. Ναι, ναι, εσύ. Διαλέγεις κατηγορία και μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις το 2-1 αν διαλέξεις το κατάλληλο. Η Βίντερ θα διαλέξει το σεξ, γιατί μου είπες ότι έχεις νέα σεξουαλικά. Αχ, θα μπορούσε να είναι Μαρία μου η ιστορία της ζωής μου, αλλά δεν είναι. Αυτό σεξ το θέμα. Γι' αυτό λέω, βρε Μαρία, είναι αποχή από το σεξ. Είναι αποχή από το ναι, σεξ. Ναι, ένας κύριος που ξεπέρασε τον έμπρο. Μη σεξ. Ναι, ναι, χωρίς σεξ, αυτό, με άλλο τρόπο. Αυτό ικανοποιούμενο. Μάλιστα. Βοηθάει. Οι γιατροί λένε. Βοηθάει, καλέ. Ότι είναι σαν να. Ναι, από το καθόλου. Καλέ, βοηθάει, λένε. Κοιμάσαι. Θα σου πω κάτι που διάβασα πολύ πρόσφατα. Γιατί οι γυναίκες λέει παλιά, από το 90 που δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα τα βοηθήματα και τα ερωτικά παιχνίδια. Το 1900 εννοώ. Παιδάκι μου, υπάρχουν. Ουσία, ναι. Όπου υπάρχουν γυναικοί δονητές ναι, από την εποχή της Κλεοπάτρας. Βέβαια. Θέλω να σου πω ότι μέχρι αυτό να γίνει συγκεκριμένο, μαρμάρινες μπορούσαν να τις δικάσουν ως ιστερικές. Ήταν δηλαδή για το δικαστήριο, υπήρχε αυτός ότι αυτή έχει νεύρο, είναι ιστερική. Ότι έχει ιστερία και γι' αυτό και η μήτρα στα αγγλικά λέγεται uterus, γιατί προέρχεται από το ελληνικό ιστεριάζω. Παναγία μου, τι καλά. Γιατί δεν έχετε δει την ταινία. Ποια ταινία είναι που είναι στην σειρά, Αγγλία. Τη σειρά, όχι, μια ταινία που είναι Αγγλία 1700 κάτι. Και είναι ένας γιατρός ο οποίος θεραπεύει την ιστερία. Ναι, ναι. Με την κύρα Νάιτλι, λες. Δεν θυμάμαι. Με το χέρι του συγκεκριμένα. Με την κύρα Νάιτλι. Με την κύρα Νάιτλι. Με την κύρα Λένι, όχι την κύρα Νάιτλι. Με το χέρι του είναι ομοίωμα. Τέλος πάντων. Πάντως τη θεραπεύει. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, έλα, πάμε. Ποιος λοιπόν, κύριος του showbiz που απήχε από το σεξ Μαρία μου για μήνες, είπε ότι δεν είχε νεύρα γιατί αυτοικανοποιόταν. Σωστό, γλίτωνε και το περιβάλλον του από τσίτα. Ένα για σένα, Μαρία μου. Ο Κώστας ο Μαρτάκης, που τον βλέπεις έτσι ένα πολύ νόστιμο αγόρι. Άλλα, Μαρία μου, τα νόστιμα τα αγόρια μπορώ να στο βεβαιώσω ώρες-ώρες μένουν μόνα τους. Και εκεί λοιπόν που μένουν μόνοι τους με το σαλόνι τους, καταλαβαίνεις τι κάνουνε. Στο νούμερο 2 σου έχω ένα φίλο που μάλλον δεν θα ξανά είναι φίλος μας. Ο Παύλος ο Σταματόπουλος. Γιατί να μην είναι. Ότι ο Παύλος γιατί φάρσα εννοεί. Γιατί φάρσα μάλλον λέει. Εννοώ, βρε παιδί μου, ότι ο Παύλος ο Σταματόπουλος εδώ που τα λέμε, τον έχεις ότι ρε παιδί μου, δεν είναι
νούμερο ένα να πεις για αυτόν τον άνθρωπο ότι. Είναι... Όλοι οι άνθρωποι αυτό ικανοποιούνται. Όχι, όχι, όλοι οι άνθρωποι και όλοι μπορεί να έχουν μείνει μόνοι τους στη ζωή. Σωστά και αυτό. Μα δεν σημαίνει ότι άμα μείνει μόνο αυτό ικανοποιείσαι μόνο και με παρέα αυτό ικανοποιείσαι. Εγώ ξέρω τι ανθρώπου που έχει σημασία. Γιατί κάνει όλα ναι. Μαρία, μπράβο Μαρία. Και λέμε για του άλλου. Στο νούμερο 3 σα έχω τον Θέμη τον Γιωργαντά. Παιδιά μου, Θέμη είναι ο Γιωργαντά. Αχ, τι φωτογραφία. Είναι στο κρεβάτι του. Είναι μόνο του. Δεν ξέρω. Τα κεράκια όμω δεν τα βλέπω έξω τα σεντόνια. Έχει γνωρίσει και λίγο. Είναι στην κορύφωση. Στο νούμερο 4 είναι ο Κώστας ο Φραγκολιάς. Πρώτη μου. Δεν το λέτε. Μακριά από τα μούτρα μας. Εγώ απαντάω. Όχι, λέει ότι είναι συνεργάτης ο Κώστας. Καλά είναι δυνατόν να ξέρει. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω τώρα με τους συνεργάτες μου τι κάνετε. Γιατί στο γραφείο μόλις βρεθήκαμε. Εγώ, παιδιά, την Παρασκευή. Εμένα, όταν με γνωρίσατε, ξέραμε αν έχω κάνει σεξ. Ξέραμε την πίπη. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι λέγαμε, Μαρία μου, έλα πάμε. Έλα, Μαρία μου, τα πλακία. Συγγνώμη να το πούμε. Όχι, δεν το πούμε. Δεν το ξέραμε, τώρα το μάθαμε. Αφού σας το χαθήκατε. Λοιπόν, διαλέγει τώρα. Μου λέτε, λοιπόν, εγώ, περνάω πολύ ωραία σπίτι μου. Πάμε πολλά ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι, τι διαλέγεις. Τράπηκα τώρα. Και εγώ τράπηκα. Λοιπόν, το μαρτάκι δεν τον βάζω. Το Σταματόπουλο το αποκλείω να το έχει πει. Το Φραγκολιά το αποκλείω γιατί όλα με οδηγούν στο Θέμη Γιωργαντά 3. Δώσε! Έλα, παιδιά μου, πάμε, πάμε, γιατί έχω πολύ υλικό σε αυτό το θέμα να σας πω. Και κάτι που με έχει σοκάρει είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Μάικης ο Δελαπόρτα στο Join Us και μίλησε για τη Ρένα Βλαχοπούλου που την ήξερε πάρα πολύ καλά. Είπε λοιπόν, παιδιά μου, ότι ο Φίνος την είχε απορρίψει διότι τη θεωρούσε ξοφλημένη σαραντάρα. Ένα λεπτό, πότε? Όταν επρόκειτο, όταν ο Δαλιανίδης πήγε και του είπε ότι έχω σκεφτεί την Βλαχοπούλου για να παίζει στα musical, η πρώτη αντίδραση ναι, έχει παίξει ήταν... στο μερικοί το προτιμούν. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, πολλά. Όταν όμως ο Δαλιανίδης την πρότεινε, δεν την ήθελε με τίποτα. Σου λέω αυτή την ξοφλημένη σαραντάρα, θα πάρουμε την αποτυχημένη. Ήταν ήδη 40 η Βλαχοπούλου όταν ξεκίνησε στο Φίνο. Ναι, ήταν σίγουρα 40. Ναι, γιατί είχε παίξει και μια τρελή σαραντάρα. Πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα ήταν αυτό. Πρέπει να είναι Καραγιάννης. Μια τρελή σαραντάρα. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι. Αλλά συνεχίζω, παιδιά μου, διότι σας έχω την πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου που υπάρχει ever. Η Μαριάννα Πυριώτη εδώ, να πούμε ότι παντρεύεται. Παντρεύεται η Μαριάννα Πυριώτη. Παντρεύεται η Μαριάννα Πυριώτη. Έλα, παντρεύεται το καλό. Κούκλος καλονός. Δεν το φαντάζεσαι τον άντρα. Πολύ νόστιμος. Γιατί δεν της αξίζει. Λέω ρε, παιδί μου, ότι είναι πολύ νόστιμος. Α, γι' αυτό είναι με τους έρωτες και έχω να τη δω τώρα. Πρέσβης είναι αυτό. Μάλιστα, και της έκανε, παιδιά μου, την πρώτη. Σιγά μου στα Ιμαλάια. Στα Ιμαλάια. Ναι, ναι, ναι. Άντε καλέ. Ναι, πάμε να τα δούμε και τα σχολιάσουμε μετά. Τον άντρα. Άιντε. Ή το ήθελε ο Σπύρος Μπιμπίλας να πει ότι για 9 χρόνια απήχε από το σεξ. Διάβαζα παλιότερα ένα άρθρο για σένα. Ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχες αποχή από το σεξ. Ναι, είχα. Συνειδητά. Γιατί ήθελα πρώτα να ερωτευτώ. Για πόσο καιρό δηλαδή? Πολλά χρόνια. 9. 9 χρόνια τίποτα. Ναι. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος όταν έχει τόσο πολλά άλλα ωραία πράγματα η ζωή. Δεν είχες νεύρα. Καθόλου. Να βλέπεις άνθρωπο με νεύρα. Με έχεις δει ποτέ με νεύρα? Αυτά άκουσε και ο Θέμης Γιωργαντάς και περιέγραψε τη δική του εμπειρία. Σιγά εσύ Θέμη μου, τα ξέρεις όλα. Είπα κάτι παράξενο εσύ, τώρα. Εσύ Θέμη, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ποιο ήταν? Έχω κάτσει αρκετό καιρό. Όλες ώρες. Όχι, έχω κάτσει μήνες. Μία εβδομάδα. Πώς άντεξες? Μια χαρά. Αυτοικανοποίηση. Ο καθένας. Μπράβο, ρε φίλε. Να προχωρήσουμε τώρα. Έδωσε τίτλο. Δεν θα παίξω σήμερα στα blogs εδώ. Συγγνώμη, είπα και αυτό. Είπα και αυτό. Και μπράβο, σα ευχαριστώ. Κάνε τον αλληστροφοκαμιλισμό εδώ μέσα. Το ξέρετε εσείς ότι η Σοφία Φιλιππίδου είναι μάγισσα και ότι λέει τα ταρό? Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Η ίδια τα είπε στο Join Us. Είσαι πιο εξωτικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, είμαι εξωτικό και. Και είμαι και λίγο μάγισσα. Ναι, με καλή μάγισσα. Καλή μάγισσα, ναι. Φωτεινή. Ασχολούμαι και με τα όνειρα. Μου αρέσει το φιλοσοφικό ταρό. Έχω κάρτα δικιά, έχω τράπουλα δικιά μου. Τι εννοείς? Έχω τράπουλα ταρό δικιά μου. Τι θα πει δικιά μου? Δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλές τράπουλες ταρό, ναι. Και τις πουλάνε τα μαγαζιά. Ναι. Είναι πολύ γνωστό. Και μερικοί λένε ναι. Και τα ταρό στην τηλεόραση.
Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό ναι. το πράγμα, ούτε λέω τα δόντια να βγάζω χρήματα. Αλλά ασχολούμαι φιλοσοφικά με αυτό το πράγμα, το μελέτησα. Τη διαβάζω στα Μεριμέλη. Παντρεύεται σε ένα μήνα η Μαριάννα Πριγιώτ και μας το λέει τελευταία στιγμή. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της, που απήχε από το κλασικό σενάριο με δείπνο υπό το φως των κεριών. Είχαμε πάει ταξίδι στη Βόρεια Ινδία, στα Ιμαλάια. Και κάπου στα 4.850 μέτρα, στην Ούμπρα Βάλι, μέσα σε μια σκηνή, ήταν απ' έξω εγκαμήλες οι Βακτριανές, έβγαλε ένα κουτάκι, είχε μέσα ένα υπέροχο μονόπετρο. Και μου είπε, θα με παντρευτεί. Δεν αντέχω. Δεν έχει σημασία το πού, έτσι. Ούτε λουλούδια, ούτε βιολιά, ούτε τίποτα. Σου λέω, η Καμίλα ήταν απέτσιο κάτι γελάδια. Αυτό είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ο Φίνος, όπως είπε ο Μάκης Δελαπόρτας, είχε απορρίψει αρχικά τη Ρένα Βλαχοπούλου, θεωρώντας ότι είναι μια ξοφλημένη σαραντάρα. Είχε και δυναμία ο Δαλιανίδης απίστευτη στη Ρένα Βλαχοπούλου. Εκείνος την επέβαλε. Και σκέψου τώρα ότι πάρα πολλούς από αυτούς ο Φίνος δεν τους ήθελε. Τη Ρένα είπε ότι είναι μια ξοφλημένη σαραντάρα. Ξοφλημένη. Το ξεφυγμένο δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ότι δεν ήταν αποτυχημένη. Λεφτά δεν υπάρχουν πια για τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Αφού όπως αποκάλυψε, εκεί που είχε 6 σπίτια, τώρα μένει στο ενίκιο. Ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε πουλάω όλα μου τα σπίτια. Ναι, είχα έμπνευση. Και σε ένα χρόνο, δύο, άρχισε αυτή η κατάρρευση. Είμαι τυχερός. Για τα χρήματα που βγάλετε από τις πωλήσεις, τι τα κάνατε? Καλά, ευχαριστώ. Αλλά έζησα και ζω. Είχα δηλαδή, είχα τρία σπίτια στην Μύκονο και άλλα μαζί με τις μάνας μου, άλλα τρία στην Λειψία. Πήγαν εδώ. Ξέρεις τι, 6 εκατοστάρικα. Ενίκιο, ε! Και κλείνουμε με το τρόλ της ημέρας, που είναι αυτή η φωτογραφία του Τέρι Χρυσού που έχει γίνει viral. Καταλαβαίνετε γιατί. Παιδιά μου, να σας πω κάτι. Καταρχήν συγκλονίστηκα από τον Ζάχο Χατζηφωτίου που είχε τρία στη Μύκονο σπίτια και τρία στην Κηφισιά. Ναι. Τα πούλησε. Όλα. Και ζει. Χρυσάζει. Μια χαρά να είναι καλά. Να είναι καλά. Το 2008 προ-κρίση. Πολλά λεφτά πρέπει να είναι. Καλέ. Εκατομμύρια. Να ζήσει να τα. Τι θα κάνετε, λέει. Καλά, ευχαριστώ. Καλά, να ζήσει να τα φάει. Ωραία. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η Μαριάννα Πριγιώτη με τον σύντροφό τη. Είναι δυνατόν να έχει ένα άνθρωπο πάρει στα Ιμαλάια ένα μονόπετρο το οποίο θα κόστησε. Έτσι να το έχει μέσα στη ζάντα του, στο σάκο του και να φτάσει εκεί πάνω να το δώσει. Άμα είναι ρομαντικός ο άντρας. Μην ήταν κανένας βράχος από αλάτι Ιμαλαΐων. Δεν αμφισβητώ. Τι είχε την Πέτρο, την Κοτρώνα, στο μονόπετρο. Δεν φοβότανε στο τελωνείο που θα περάσει. Δεν φοβόταν, ήταν άντρας. Έτσι κάνω μια άνθρωπο που κάνει. Η ώρα η καλή. Να περνάς με τα διαμάντα. Ότι είναι 60 ετών τα διαμάντα. Εγώ τον είδα πολύ, δεν μου φάνηκε καθόλου. Μια χαρά ζευγάρι, ωραίο ζευγάρι. Πολύ μου άρεσε. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1, ποιος κερδίζει? Η Μαρία. Τι ρωτάστε γιατί. Πού πάμε τώρα? Πάπιες. Έλα πάμε. Πάπιες κιόλας. Κιόλας. Έμα σήμερα. Λοιπόν πάμε πάμε. Η ώρα χάριστα. Σήμερα πέρασε τέλεια η ώρα. Καλά η ώρα πέρασε. Ούτε από το κατάλαβα η εκπομπή. Ένα λεπτάκι. Θα κάνω φάρσα. Τι θα κάνω τώρα με το μεμό. Λοιπόν. Αχ, τι να διαλέξω. Α, γιατί πάει να παραδείξω. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Με έπισε μέσα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, μαζί με το μεμό θα παίξουμε το φυσικά You Quiz. Θα δούμε πώς θα πάει, ράλι υπάρχουν εδώ. Μαρία Φώτης, Φώτης Μαρία. Που Μέμος Μπεχνής. Λοιπόν, Μέμος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν περιμένουμε άλλο. Ο Μέμος Μπεχνής εδώ κοντά μας. Καλή χρονιά. Καλώς τον να. Καλώς τον. Παιδιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, και εδώ και εδώ και εδώ παιδιά, από εδώ και από εδώ παιδιά και από εκεί παιδιά. Μέμο μου, πρέπει να βοηθήσεις τώρα. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Θα σε βάλω αμέσως στο παιχνίδι, γιατί πρέπει να βοηθήσεις και μετά θα κάτσουμε να πούμε τα δικά μας, γιατί ο Φώτης έχασε. Πρέπει να παίξεις το παιχνίδι με τα βίντεο, θα δούμε τρία βίντεο από το YouTube και μετά θα πρέπει να βάλετε στη σειρά. 1, 2, 3, το πιο δημοφιλές το ένα, το λιγότερο θεωρείται δημοφιλές και το τρίτο. Οπότε να ξεκινήσουμε χάνω τώρα. Πάντα εδώ θέλω να πω. Γιατί δεν να ξεκινήσουμε από το πρώτο βίντεο που είναι μια γάτα που θέλει να μπει στην πανιέρα να παίξει, αλλά δεν υπολογίζει καλά και υπάρχει και μια σαύρα η οποία μόλις την αντιλήφθηκε. Και έχει γλιστρήσει. Έχει πάρει πανικό. Καημένη. Αποκλείεται.
Παιδιά, η ουρά της δεν έγινε τόση σαν αλεπού. Η ουρά είναι αυτός. Ανέστητος αυτός που ναι, εγώ, την έλατε, δεν τη βοήθα και τη γάτα. Δεν είμαστε και μόνοι μας. Κάποιος κρατάει μια κάμερα. Ταχύτια, ταχύτια. Λοιπόν, άλλο. Για ταχύτια, για τα χτυπήματα. Στην YouTube γίνονται όλα. Πάμε στο επόμενο. Που είναι βουτιά στον πάγο. Ένας Ρώσος προσπαθεί να κάνει μια βουτιά σε μια λίμνη, αλλά δεν έχει υπολογίσει ότι είναι παγωμένη. Έλα, συγγνώμη, παιδιά, και αυτό επίτηδε το έκανε. Με το κεφάλι δεν το κάνει επίτηδε. Τι είναι, βλάκα, είναι τόσο ζώνη. Μα δεν είδε ότι ήταν παγωμένη. Τι είναι, πρώτα απ' όλα, καταχύμωνο, πώ πήδαγε μέσα στη ζωή. Καλά, αυτό μπορεί να είναι βλαμμένο. Αλλά όχι τόσο. Να το κάνει για τα likes. Ναι, να το δούμε, παιδιά, γιατί είναι ένα τριχιαστικό. Ωραία, μάνα μου. Δεν θα πέφτε με το κεφάλι, θα πέφτε με τα πόδια. Ναι, μπορεί να μην το είχε καταλάβει. Με το κεφάλι είναι αυτοκτονία. Λοιπόν, πάμε άλλο. Πάμε στο επόμενο που είναι το γρηγορότερο σλάλομ. Ο αθλητής κατάφερε μέσα σε 12 δευτερόλεπτα να κάνει σλάλομ με σκέιτμπορντ ανάμεσα σε 50 κόνους και δεν έριξε ούτε ένα. Τι λες τώρα. Έχετε διαδικαστικό bulldog που κάνει τέτοιο σκέι. Bulldog σκέι. Ναι, παιδιά. Εγώ. Πάμε. Ναι, παιδιά, νομίζω ότι. Η ομάδα είναι λίγο πολύ εντάξει. Αυτό λε πρώτο, ωραίο. Αυτό λε το σχολείο. Α, το έκανε χειρότερο. Όχι. Ό,τι τελευταίο. Ωραία, θες να σε ακολουθήσω. Ωραία, θες να σε ακολουθήσω. Αλλά θα κάνω αυτό. Εγώ έλεγα ότι είναι αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι εμείς, θέλετε. Πάμε. Πάμε. Ναι, ό,τι πεις εσύ. Πάμε. Ένα. Ένα μαζί γρήγορα. Έλα, περίεψε, πέρα στο χρόνο. Δεν μπορώ να το σκεφτώ μια ώρα. Πάμε. Έλα, γρήγορα. Μπράβο! Για ρίξτε μας, γιατί... Εντελώς μπράβο! Τι εντελώς μπράβο! Λοιπόν, παιδιά, ο Μένιος τα έχει όλα σωστά. Ο Μέμος. Έλα! Εγώ! Πόσες φορές και έχω ξαναπεί Μένιο, Μένιος. Πάντα Μένιος, ναι, εντάξει. Παίζει πολύ. Λοιπόν, τι όλα σωστά. Τι τα έχεις όλα σωστά και το είδα που τα έχεις όλα σωστά. Μπράβο, ρε, εσύ, μπράβο! Αυτό είναι, η βουτιά στον πάγο έχει 34.000 χτυπήματα, 637, το γρηγορότερο σλάλομ έχει 10.520 και μπρος γκρεμός και πίσω σαύρα έχει 7.909. Μπράβο, Μέμο! Μπράβο! Όταν δεν σκεφτόσασταν να αλλάξετε, σου λέω, ας το, ό,τι πεις εσύ. Α, ωραία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε σε ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει για το Μέμο. Βγήκαμε στον δρόμο και ρωτήσαμε μερικά πράγματα ή τον κόσμο, αν τα γνωρίζει για το Μέμο. Για πάμε να δούμε. Μέμο. Βγήκαμε στον δρόμο και ζητήσαμε από τον κόσμο να απαντήσει σε ένα quiz ερωτήσεων που σε αφορούν. Ο Μπεγνής είναι ωραίος τύπος. Πόσο χρόνο νόμιζετε ότι είναι? 34, 36, 32, 35, 33, 42. Ένα μην είναι 24. Άντε, πες 27. Γύρω στα 42. Για γνωστή ηθοποιός, τον προέτρεψε να ασχοληθεί με την υποκριτική όταν τον άκουσε να παίζει πιάνο. Ηθοποιός. Η Μάνια Παπαδημητρίου. Ναταλία Τσαλίκη. Θα σου έλεγα Δημοτρυπούλια, αλλά αυτή ήταν μοντέλο, δεν ήταν πρώτα. Η Μιμή Ντενής. Η Κάρμεν Ρουγκέρι. Ευελίνα Βαβούλια. Η Ζωζόη Σαμπουτζάκη. Νομίζω Τζέσι Παπουτσί. Ποια είναι η πρώτη δουλειά που έκανε και δεν ήταν σερβιτόρος? Θα πρέπει να ήταν ντελιβεράς. Ψυχτικός μήπως. Σε οικοδομή. Μπογιατζής. Μπαρμάν. Σε μεγάλο μαγαζί με ρούχα, ξέρω εγώ. Μοντέλο. Ηλεκτρολόγος. Πού νομίζετε ότι έχει γεννηθεί? Θεσσαλονίκη. Ή Κρήτη θα πω ή Αθήνα. Γερμανία μήπως. Στη Θεσσαλονίκη. Στο Άργος. Στο Κυρικής. Αθήνα. Στην Ήπειρο. Ολλανδία. Τι έχει δηλώσει ότι του έχουν προτείνει να κάνει ακόμη και χωρίς χρήματα? Χωρίς χρήματα. Να κάνει χωρίς χρήματα. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να απαντήσω. Ακατάλληλη ταινία. Μια φωτογράφηση. Τον κλώνουν σε παιδάκια. Μπανιστήρι. Νομίζω μπότοξ. Μια πλαστική επέμβαση. Στριπτής. Να παίξει για
κοινοφελή σκοπό. Κάτι για παιδάκια, για μετανάστες, για πρόσφυγες, για οτιδήποτε. Τι έχει παραδεχτεί ότι του έχει κλέψει συνάδελφός του? Κάτι από την προσωπικότητά του, πιστεύω εγώ. Γιατί είναι ωραίος τύπος. Προσωπικό το αντικείμενο? Το εσωρουχό του. Το στυλό με τον οποίο υπογράφει τα συμβόλαια που κλείνει στην τηλεόραση. Παντελόνι. Πιστεύεις ότι του κλέψαν παντελόνι? Όχι, που κάμισο. Τη ζώνη του. Την αλυσίδα, του λαιμού. Είμαι ενημερωμένη, γι' αυτό θα σας πω ότι και έχει κλείψει την κάρτα του. Μπράβο, κυρία μου, μπράβο, το ήξερε η κυρία. Λοιπόν, Μέμο, σου έχουν κλέψει πιστωτική κάρτα, έτσι. Χαμός. Ωραία, το είχαμε συζητήσει. Το είχαμε συζητήσει. Σου έχουν προτείνει να κάνεις, χωρίς να χρειάζεται πληρώσεις, Botox. Όχι. Τι? Το έχω πει εγώ. Α, χωρίς να, χωρίς να πληρώσω. Ναι. Ναι, μου το έχουν πει. Ναι, ναι. Δεν έκανε. Δεν έκανε. Δεν έχω κάνει, παιδιά, ακόμα. Δεν ξέρω, ακόμα δεν χρειάζομαι. Είναι... και εκτός αυτού, ηθοποιός, είναι δύσκολο να κάνει Botox. Ξέρεις τι, δεν είμαι υπέρ των Botox προ αυτά. Δεν ξέρω, βέβαια, αν σε 10 χρόνια μπορεί να είμαι, αλλά προς το παρόν όχι. Μια χρονιά ψάχνω περάκι μια πρωταγωνίστρια που έπρεπε να είναι 40, 50 εκεί. Και δεν έβρισκε καμία, γιατί όλες ήταν έτσι, τσίτα, φράπες, αυτό που δεν υπήρχε αυτή η ηλικία αυτή. Είναι ωραίο να γερνάς, μωρέ, όμορφα. Καλά, μωρέ, τώρα δεν πειράζει και ας μην γερνάς, καλό είναι. Όχι, θα γεράσεις ούτως ή άλλως όλοι μας, δηλαδή, αλλά ωραία να γερνάς όμορφα. Σε είπανε πάντως μεταξύ 28 μέχρι 42. Ναι, αυτή την κυρία, εγώ θέλω άμα την βρω στον δρόμο που είναι 42, εντάξει. Αλλά το 28, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν μας λες. Όχι, 41 είμαι, παιδιά. Τι, δεν θα το πω. 41 είμαι. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Α, ναι, εγώ νόμιζα ότι είσαι κάπου στη μέση από το 28. Όχι, 37 άνοιξε έκανα. Ωραία, χαίρομαι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και βέβαια η Δανδουλάκη σε είδε και σου είπε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Ναι, ναι, ναι. Πολλά χρόνια πριν. Έπαιζα πιάνο στο φουαγέ τη κάτι Δανδουλάκη ω μουσικό. Το έχω ακούσει αυτό, πράγμα. Εκείνη τη στιγμή έψανε ο Κακογιάννη πιανίστα για το masterclass που έκανε η Κάτια Δανδουλάκη σαν Μαρία Κάλλα. Και προσελήφθη ως πιανίστα στην παράσταση. Ξεκίνησες πολύ. Ναι, Κακογιάννη, Δανδουλάκη. Ναι. Επόμενη χρονιά Φασουλής, Δανδουλάκη στο Λεωφορείο Πόθος. Έτσι ξεκίνησα πολύ δυνατά στην παράσταση. Είναι δύσκολη δουλειά του ηθοποιού. Περνάς στιγμές που λες. Γιατί να έχω κολλήσει αυτή τη δουλειά και να μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Λατρεύω αυτό που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και όσο και αν σου φανεί περίεργο, μου αρέσει που είναι ανασφαλής αυτή η δουλειά. Μ' αρέσει αυτή η αγωνία. Με κρατάει δημιουργικό, με κρατάει σε εγρήγορση. Δεν βαλτώνω σε κάτι που το κάνω κάθε μέρα επί χρόνια. Και είναι πολύ γοητευτικό, ακόμα και αν πολλές φορές με. Θέλει πολύ γερά νεύρα και δύναμη για να αντέχει ένας άνθρωπος. Οι ηθοποιοί ψάχνουν δουλειά δύο φορές το χρόνο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, κανένα άλλο επάγγελμα δεν αισθάνεσαι. Τόσο ότι απολύεσαι δύο φορές. Ναι, και ότι πρέπει να βρεις πάλι δουλειά. Και να ξέρεις αν θα πάει και καλά. Βέβαια, εσύ είσαι από τους τυχερούς ηθοποιούς όπου σε ζητάνε. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ χρήσιμος στο θέατρο. Γιατί κάνεις πράγματα, είσαι πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής. Υπάρχουν δουλειές, υπάρχει ζήτηση, οπότε δεν έχω βρει ποτέ βέβαια... στο σημείο να ψάχνω. Ναι. Αλλά και ελπίζω αυτό να συνεχίσει. Να πούμε βέβαια ότι θα είσαι στην εξαιρετική δουλειά που πάει να γίνει το Sweet Charity στο Παρνικτόν. Ναι. Δηλαδή ζηλεύω. Ζηλεύω εγώ τώρα τη Σμαράγδα Καρύπη. Σμαράγδα Καρύπη. Το Sweet Charity είναι τα αγαπημένα μου musical. Είναι από τα πολύ αγαπημένα musical. Θα είμαστε με τη Σμαράγδα την Καρύπη, με την Τωρέντα Παπαμητρίου, την Άδεια Τιπουλέ, το Σταύρο του Σαλμά, τη Άγια. Ένα πλήθος ηθοποιών και χορευτών. Κάνουμε πρεμιέρα 16 Μαρτίου. Ποιος το σκηνοθετεί? Το σκηνοθετεί ο Τσετ Βόκερ, ο οποίος είναι μαθητής, ήταν μάλλον μαθητής του Μπομπ Φως, ο οποίος έκανε και την ταινία το 69 με τη Σίλι Μακλέιν. Είναι μαθητής του Φως, οπότε έχει πάρει και τόνι στο Broadway για την παράσταση Φως που είχε ανεβάσει για τη ζωή του Μπομπ Φως. Αυτός την είχε κάνει. Αυτός την είχε κάνει. Μάλιστα. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτός ο άνθρωπος να έρχεται στην Ελλάδα και μας είναι ωραίο να δουλεύεις με ανθρώπους έτσι, που πολύ. Έχουν τόσα να σου μεταφέρουν. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και, και βέβαια να πούμε ότι ο Μέμος είναι στο δαχτυλί της φωτιάς. Ναι, ναι, κάθε μέρα στις 6:45. Ακριβώς. Κάτι έτσι πολύ ωραίο επίσης που πάει και πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι και από το Φλεβάρι να πω ότι. Α, δείχνει και το δαχτυλί. Ορίστε, τα καλοκαίρια τα ηλιοκαμένα. Ρε Μέμο, βλέπαμε τις προάλλες με την Τωρέτα Παπαδημητρίου που φιλιώσασταν και την είχε κουτσουλήσει ένα πουλί. Όχι, δεν ήταν ο Μέμος. Α, δεν ήσουν εσύ. Ο Λούλης ήταν. Ο Λούλης. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έγινε αυτό. Ναι, σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε τώρα σε μια σειρά ερωτήσεων που έχει γράψει η ομάδα μας. Και που θα μας κάνει να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Θα πήγαινες για ένα ποτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα τον έκανες παρέα. Γιατί γελάτε. Γιατί γελάει ο ίδιος, γι' αυτό τι είναι. Παιδιά, είναι πολύ αστείο αυτό που με ρωτάει. Είναι αστείο, ρε παιδιά. Άμα σου λέγε Μέμο, θέλω να πούμε ένα καφέ. Ναι, ποτό.
Παιδιά, δεν σ' αρέσουν οι πολιτικοί. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν θα πήγαινα ποτέ με πολιτικό για καφέ. Α, ναι. Έλα, ρε, τους απεχθάνεις. Ούτε ένας κανένας από όλους. Τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μου λες, όταν είσαι ερωτευμένος, πώς συμπεριφέρεσαι? Το καταλαβαίνουν όλοι? Όχι. Κρατάω το προσχήματα. Δεν είναι στα πουλάκια, ξέρεις. Ναι, μπορώ πολύ εύκολα. Ή 45 δε, ή 40. Ωραία, ε. Είναι μέρα. Οι 40 είναι ίση με 2 20. Εγώ νιώθω 20 καταρχάς, δεν νιώθω 2 20. Γιατί? Διπλός 20. Νιώθω 1 20, δεν ξέρω, παιδιά, νιώθω πάρα πολύ παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, ότι έχω φτάσει 40 χρονών, μου φαίνεται απίστευτο, γιατί όταν ήμουν... Οι δυο δηλαδή, νόμιζε και όλος ο κόσμος, κανείς δεν καταλαβαίνει. Πού να φτάσω στα 50, ας πούμε, μου φαίνεται ακόμα πιο απίστευτο. Όταν ήμουν 20-25 χρονών και άκουγα 40 χρονών, νόμιζα ότι θα ήταν κάποιος παππούς, κάποιος γέρος, και φτάνεις και είσαι όχι απλά νέος. Είναι τα καινούργια 30 από ό,τι έχω μάθει, γιατί έχουν αλλάξει και ηλικίες πια. Δεν είναι οι 40 όπως πριν, σε 50-60 χρόνια. Είναι τα καινούργια 30, τα 40, και για μένα είναι και 20, όπως σου είπα. Οπότε ναι, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω πολύ ωραία. Τα 50 είναι δείχνει καινούργια. Λοιπόν, έτσι πετάξεις ποτέ απέξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου τσιγάρα, ένα κουτί, σκουπίδι, πτώτα? Ποτέ στη ζωή μου έχω πετάξει σκουπίδι, έχω πετάξει όμως τσιγάρα και. Πολύ έχω κατηγορήσει τον εαυτό μου. Αυτό, γιατί είναι μηχανική κίνηση και όταν το πετάς δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Αν δεις να πετάει μπροστινό και τον πετύχεις, το φανάρι θα του την πεις. Έχω πάει, ναι. Έλα. Ναι, ρε, εσύ, εγώ ντρέπομαι. Ναι. Έχω πάει και έχω καυγαδίσει. Όχι για τσιγάρο, για χαρτί. Έχω δει κουτάκι της Coca-Cola να πετάει. Έχω πάει δίπλα, έχω βρει πάρα πολύ άσχημα στο παράθυρο. Έτσι. Α, τα κάνεις αυτά. Ναι. Και δεν μίλησε καθόλου άλλος. Ναι, και νομίζω ότι αυτό το bullying τον κάνει τον άλλο το ξανασκεφτεί αν το ξανακάνει. Βέβαια. Γιατί άμα δεν μιλάμε, είτε όταν μπαίνουν στις θέσεις των αναπήρων και παρκάρουν. Είτε όταν παρκάρουν μπροστά μας σε θέση που περνάει καροτσάκι. Ναι. Είτε πετάνε σκουπίδια οι άνθρωποι. Είναι κάτι που με εξοργίζει εμένα. Αν με βρίσουνε, θα το ξανασκεφτώ να το ξανακάνω. Κράτα το στομάχι σου μέσα και πέτα το σπίτι σου. Ναι. Δηλαδή, τι πιο απλό. Αλήθεια, τώρα που λες, είσαι οξύθυμος, μπαίνεις σε έναν καυγά. Οξύθυμος ήμουν πολύ περισσότερο κάποια χρόνια πριν, τώρα όχι τόσο πολύ, αλλά συνεχίζω να είμαι κάποιες στιγμές. Αλλά σε ένα καυγά, να χειροδικήσω, δεν θα το κάνω ποτέ. Έχεις παίξει ξύλο? Ποτέ. Μόνο στο δημοτικό, ας πούμε. Παιδάκια. Αλλά να παίξω ξύλο, όχι. Να μιλήσω έντονα και άσχημα, ναι, το έχουν κάνει. Είμαι εγώ πάντως πριν σε γνωρίσω, πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος με κάποια απόσταση. Από τα πράγματα. Όχι από τα πράγματα, από τους υπόλοιπους. Ότι ήθελες να κρατάς τις αποστάσεις. Δεν θα μπω εύκολα σε καυγά, αυτό είναι αλήθεια. Μόνο όταν τον άλλον τον ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι μια σχέση, ξέρω εγώ, ή γονιός ή φίλος πολύ κολλητός και τον ξέρω καλά και έχω το θάρρος, μπορεί να το κάνω πολύ εύκολα. Αλλά όταν κάποιος είναι άγνωστος, δεν θα μπω εύκολα σε έναν καυγά. Αν είναι κάτι όμως πολύ βαρύ, ναι, θα το κάνω. Πολύ σοβαρό. Έχεις κάνει αποτρίχωση με κερί? Ποτέ στη ζωή μου. Κάνεις αποτρίχωση? Δεν έχω, όχι. Άλλο. Έχω μόνο εδώ έτσι λίγο, αλλά πολύ ελάχιστες. Ναι, δεν έχω τρίχωση. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω, ναι, μαγειρεύω. Το καλύτερο πιάτο σου? Το καλύτερο πιάτο μου είναι. Κοίτα, καταρχάς κάνω μαμαδίστικα φαγητά. Και το καλύτερο μου πιάτο είναι νομίζω το κοτόπουλο με πατάτες, λεμονάδες στο φούρνο. Έλα, Αντιγόνη. Μια ώρα, ναι. Αντιγόνη. Είναι δύσκολο, παιδιά. Μας βρίσκει ευάλωτο. Όσοι έχουν φάει το πιάτο. Στην καρδιά είναι. Κοίτα, τώρα δεν τρώω κρέας πια. Έχω κόψει το κρέας καθόλου εδώ και 1,5 χρόνο. Για πες, πώς το πάλεψες αυτό? Δεν σου ήλυψε? Καθόλου. Δεν μου ποτέ το κρέατος. Είμαι του ψαριού πάρα πολύ, το οποίο και συνεχίζω και τρώω. Είναι και από θέμα υγείας, δεν το τρώω δηλαδή και από άποψη, αλλά και επειδή έχω μια τεράστια ευαισθησία στα ζώα και δεν μπορώ, αυτά που βλέπω, δηλαδή είναι πολύ σκληρά αυτά τα ντοκιμαντέρ που βλέπω με τα ζώα, πώς τα σκοτώνουν και πώς τα μεταχειρίζονται και πόσο υπερκαταναλωτισμός κρέατος υπάρχει στον πλανήτη, είναι κάτι τραγικό. Οπότε έχω αποφασίσει να μην τρώω κρέας. Με αυτή την απόφαση έχει κάνει κάποιο άλλο διαιτολόγιο? Δηλαδή... Ναι, τρώω πιο πολύ λαχανικά, τρώω τα όσπρια πάρα πολύ, τρώω ζυμαρικά, όσο άμα λιγότερο μπορώ. Άμα περάσεις από τις σταμάτα και σου μυρίσουν τα παϊδάκια, όχι, ποτέ. Παϊδάκια έχω να φάω από τα 15, μου φαντάζεις. Να λυγίσεις τις? Εγώ, παιδιά, ναι, λέω, εντάξει, να το κόψω το κρέας. Δεν σταματάω στις σταμάτα. Αλλά μετά να περάσω απ' έξω. Ένα πιτόγυρο, ας πούμε, ρε παιδί μου. Δεν μου κάνει τίποτα. Ποιο το παϊδάκι? Ξέρεις τι, αρνί έχω να φάω από τα 15 μου.
Δεν μου άρεσε ποτέ. Κατσίκι δεν μου φάει ποτέ στη ζωή μου. Αχ, ούτε στο φούρνο μου πατάτε. Ποτέ. Πάσχα κάνει. Πάσχα δεν μου αρέσει το Πάσχα. Δεν κάνει Πάσχα. Παίρνει έξω. Έτρωγα πάντα. Όχι εδώ, αλλά εντάξει, δεν τρώω. Έστρωγα πάντα μοσχάρι ή χοιρινό. Αυτά τα δύο έκοψα. Και το κοτόπουλο. Έκοψα αυτά τα τρία. Αρνί δεν έτρωγα ποτέ. Δεν μου μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά. Πότε ήταν. Αλλά εντάξει, πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκε από τα ρούχα σου, φαντάζομαι όταν θα έβρισε αυτό που πέταξε το κουτάκι των αφιλικών. Όχι, στο δαχτυλί τη φωτιά. Στο δαχτυλί τη φωτιά, τι είναι. Επειδή ήμουν έξαλλο. Έξαλλο. Να σου πω, εύκολα στα βγάζει. Όχι, εύκολα δεν τα βγάζει τώρα. Θέλω να πω, επειδή μου έχει την ηλικία πια. Σιγά καλέ, μια χαρά είσαι. Αλλά έχει την αυτοπεποίθηση. Είσαι, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα το πω. Άμα παίζει ένα. Εσύ φιγουρί. Κακά τα ψέματα τώρα, όταν παίζει ένα σύριαλ που πρέπει να είσαι κυγκόμενο. Θα κάνει και λίγο topless. Να το κάνει. Ούτε ή άλλω χρειάζεται. Αλλά εντάξει, όταν κάνει. Γυμνάζεσαι, δηλαδή το προσέχει αυτό. Έχω πάρα πολύ καιρό να γυμνάσω. Τώρα ξανάρχισα, ελπίζω να. Μια τελευταία ερώτηση να κάνω. Ναι, κάνε. Τι είναι καλύτερο από το σεξ. Τι είναι. Τα ταξίδια νομίζω. Α, ναι. Ωραία. Έχει πάει σε πολλά μέρη. Πολλά, ναι. Ταξίδια πάρα πολύ. Πριν 3 χρόνια, Χαβάη. Έλα! Πήγες Χαβάη. Πήγα Χαβάη. Συγκλονιστικά. Θέλω να ξαναπώ γιατί είναι και 7 τα νησιά. Πήγα σε ένα μόνο. Αυτό που έχει την αίσθηση. Αυτό που έχει τη Χονολουλού. Αυτό. Χονολουλού, Βαγκίκη και όλα αυτά. Που έχει τη Χονολουλού. Ευχόμαστε να κάνει πολλά ταξίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σα πω ότι ο Μέμος θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες στο Σουιτσάρι. Το βλέπετε κάθε μέρα στο δαχτυλίδι τη φωτιά. Και να πω, συγγνώμη, από Φλεβάρι αρχίζουμε και στο Καζίνο Θεσσαλονίκης Παρασκευό Σάββατα το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που κάνουμε με τον Δελαπόρτα, τον Πετράκη και την Κωνσταντίνα για 4 ή 5 Παρασκευό Σάββατα από 5 Φλεβάρι. Αυτό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά, και λοιπόν, σας. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Και σε εσάς. Και σε εσάς. Αύριο εδώ, 3 παρατέταρτο. Γεια σας.